Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα, καλημέρα, 13 μετά τις 8. Καλώς σας βρήκαμε, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, γορίνα μου. Άστα, Σάνια, καλημέρα. Άντε πάλι, σκευάζουμε κάση. Αφού μόλις μπήκα μέσα, καλημέρα με είπες. Σε είπα ιδιωτικά. Ναι. Ναι. Στον αέρα, σου πω καλημέρα. Όχι, να πούμε στα φιλαράκια μας. Δεν θες να πούμε στον Ακίνδυνο και στην Ακίνδυνη που γιορτάζουν σήμερα. Υπάρχει όνομα Ακίνδυνος. Ξέρω έναν, Ακίνδυνος Γκίκας, δεν το λέγανε. Ακίνδυνος Γκίκας. Ναι, Ακίνδυνος Γκίκας. Όποιος έβγαλε το παιδί του ακίνδυνο, ακίνδυνο, ναι. Πρέπει να είναι φελός. Φελός, λες. Καλά, φελός. Και για άλλα ονόματα νομίζω ότι πρέπει και να ξέρουν σταματήσουν παιδιά, να βγάλουν. Ξέρουν τα παιδιά με τα ονόματα. Στο σχολείο, και τρέπονται, ψυχολογικά, μπούλι, ναι, μαζί σου. Λοιπόν, χρόνια πολλά πάντως, σε όσους τέλος πάντων γιορτάζουν, Παρασκευούλα σήμερα. Ο ακίνδυνος, ναι. Άγιος ήτανε. Τι ήταν ο ακίνδυνος? Θα πρέπει να το ψάξουμε. Τι ήταν ο ακίνδυνος? Ο ακίνδυνος, η ακίνδυνη, η αυθονία, ο ελπιδοφόρος. Α, ελπιδοφόρος, υπάρχει όνομα. Ελπιδοφόρος. Ξέρω έναν κιόλας που το λένε ελπιδοφόρο. Ελπιδοφόρος. Ναι. Αυτό είναι όνομα τώρα. Ελπιδοφόρος. Το φορτώσει παιδί. Κουβαλάει την ελπίδα. Ναι, κουβαλάει την ελπίδα. Μεταφέρει την ελπίδα, ναι. Τέλος πάντων. Ελπίδα δεν έχουμε όμως το πρωτάθλημά μας, Κωνσταντίνε. Όχι, γιατί αυτό το πάει. Δεν έχουμε, δεν είναι. Έλα, ρε κουλιάρη, δηλαδή αυτός ο παοξής, ναι. Θα πάρει πρωτάθλημα με γκρίνια, θα το πάρει. Όχι, βγάζω το μανδύα του οπαδού, του, ναι. Φίλου του ΠΑΟΚ, ναι, και λέω ότι αυτό το πράγμα. Και μιλάω τώρα γενικά. Αυτό γιατί, το πράγμα. Γιατί. Γιατί τώρα, ρε Κωνσταντίνε, πάλι χθες επεισόδια στην Πάτρα χωρίς λόγο. Εγώ προσπαθώ χθες να ψυχολογήσω, να μπω στο ψυχογράφημα του μέσου Ολυμπιακού. Γιατί κάνανε επεισόδια. Άκουσε κάτι. Εφόσον αφήσαμε η κοινωνία, τους συνδέσμους, ναι. Να γίνουν πρωταγωνιστές. Ναι. Οι λαοί, επειδή πουλάνε οι εφημερίδες, ο τεράστιος λαός. Και από την άλλη μεριά, να αφήσουμε, γιατί βολεύει το σύστημα, να εισχωρήσουν μέσα στους συνδέσμους
στοιχεία τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, που έχουν να κάνουν με πολιτικές ομάδες και άλλες διάφορες κοινωνικές ομάδες, θα γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Θα έχουν δουλειά οι αστυνομικοί, θα έχουν δουλειά η αθλητική βία, θα έχουν δουλειά, ας πούμε, οι δικαστές, οι δικηγόροι, εμείς κτλ. Εμείς, ναι. Αλλά γιατί, ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο. Για να πάρει. Και ποιο είχε το ποδόσφαιρο, λοιπόν. Ναι, αυτός, αλλά αυτό παρακολουθούμε, Κωνσταντίνε. Ποδόσφαιρο βλέπουμε. Αυτό ο οποίο είναι να πάρει το πρωτάθλημα, ναι, πρέπει να έχει καλή ομάδα. Σαφώς. Καλό προπονητή. Σαφώς. Καλό γυμναστή. Ναι. Φίλο την αστυνομία. Ναι. Φίλου του δικαστέ. Ναι. Φίλου του διαιτητέ. Ένα, αυτά. Τα παρελκόμενα τα τρία τελευταία δεν. Εμένα αυτό μου αρέσει στην κοινωνία. Σ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ. Διότι. Ναι, έχουμε τον νόμο του ισχυρού, δηλαδή. Θα επιβάλλεται ο πιο δυνατό. Όποιο έχει τα παλιά πιο πολλά. Παλιά είχε ένα υποπτάκο. Ναι. Ένα διαιτητάκο. Του ήθελε κανένα χαρτζηλίκι εκεί πέρα να λιγδώσει τα αντεράκι του. Ναι. Έπαιρνε το μάτσο. Ναι. Ένα μάτσο δεν φτάνει όμω. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην κοινωνία η οποία απαιτεί. Κάποια πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά από ό,τι πριν 10, 20, 30, 50 χρόνια. Μπα, εγώ νομίζω γινόταν και τότε. Ρε παιδάκι μου. Και πριν 30, 40, 50 χρόνια, όταν χρειαζόταν πέναν αυτά. Ναι. Τώρα θα βγουν σήμερα να πούνε να τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακός. Εμείς τι λέμε, ποια είναι η θέση εδώ της Βορείου Ελλάδος, εδώ πέρα. Δεν είναι θέμα Βορείου Ελλάδος ή Νοτιού Ελλάδος. Ποιο είναι το θέμα, είναι να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Μα έκανε τα ίδια ότι έκανε και η ΑΕΚ. Που τι έκανε η θέση ο Ολυμπιακός. Είχαμε φασαρίες. Εντός και εκτός γηπέδου. Το εντός που ήταν. Μέσα στην κερκίδα. Μέσα στην κερκίδα. Βέβαια, είχαμε μεταφορά φίλων του Ολυμπιακού σε άλλες κερκίδες. Είχαμε δακρυγόνα, είχαμε κόσμο να μεταφέρεται. Πήγανε δηλαδή Ολυμπιακοί. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο όμως το κάνανε. Εκεί προσπαθώ να μπω στο γιατί το κάνανε, γιατί μπαίνουν πονηρές υποψίες στο μυαλό μου. Μπορεί να ήταν μια μερίδα οπαδών, ναι, οι οποίοι δεν παίρνανε θέσεις και δουλειές από το Μαρινάκι και πούν γιατί αυτοί και όχι εμείς. Πας εκεί, ένα αυτό. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον. Γιατί μιλάμε, μισό λεπτό, μιλάμε για Παναχαϊκή Ολυμπιακός. Όλη πάτρα είναι κόκκινη. Ακριβώς και με 3.000 κόσμο μέσα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Μεταξύ ναι. τους κάναν κάτι. Μπορεί να πάνε αυτό που με έλεγες έξω. Ναι. Ότι για επικοινωνιακούς λόγους να τιμωρηθούν κι αυτοί, αλλά από ό,τι μου είπες, πού. Αυτό που διαβάζω είναι ότι η τιμωρία μπορεί να μεταφερθεί στο Κύπρο, εκεί που είναι να είχαμε να λέγαμε καμπάνα. Ναι, γιατί ναι. ο Ολυμπιακός έχει περάσει στο Κύπρο ακόμα και αν το αφαιρέσει βαθμούς. Με το Άββατο θα παίξουμε. Θα παίξει λοιπόν με το Άββατο μείον 3 βαθμοί, θα πει τιμωρηθήκαμε και εμείς. Και εμείς φάγαμε. Και τιμωρήθηκε και η ΑΕΚ. Άρα ποιος δεν τιμωρήθηκε. Περίμενε, θα σου στείλουν εσένα μια μερίδα οπαδών. Ναι. Να σου κάνουν μια μαγιά σε ένα εκτός έδρας, θα σου αφαιρέσουν και εσένα 6 βαθμούς, 5 βαθμούς. 3 βαθμούς. Όπως είναι η καμπάνα. 3 βαθμούς και κάποιες αγωνιστικές. Εσύ να φοβάσαι. Ναι, μα σου λέω δεν μπορώ να κατανοήσω πάω πιο βαθιά στο θέμα. Πρωτάθλημα πρέπει να κάνεις μεγάλη διαφορά. Ναι, πρέπει να κάνω έτσι, μεγάλη διαφορά. Και αν μου κάνουν τίποτα παοξίδες, κανίβαλοι και τα λοιπά, γιατί εσείς καλλιεργήσατε. Μα δεν νομίζω να μου κάνουν κανίβαλοι παοξίδες. Όχι, έχετε καλλιεργήσει και έναν λαό ο οποίος έγινε μεγάλος και τρανός μέσα από την παραβατικότητά του. Άρα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, τα προηγούμενα αυτό το παραβατικό στοιχείο δεν μπορεί να το βγάλει από το DNA. Πει το πετάω στα σκουπίδια. Ναι, αλλά εγώ βλέπω τουλάχιστον το μέσο παοξί να έχει καταλάβει τα λάθη και σου λέει πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα τώρα, παιδιά. Το μέσο παοξί. Το έχει καταλάβει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό δεν πήρε εισιτήρια σου. Εδώ... Ακού καμιά γκρίνια που δεν πήρε εισιτήρια στο Περιστέρι. Υπάρχουν παοξίδες που πάνε στο γήπεδο. Ναι. Παίρνει το ταξί μετά να πούμε και ρωτάει τον ταξιτζή πόσο έληξε το μάτσο. Εγώ έχω ένα φίλο ταξιτζή. Πήρα λέει δύο παοξίδες από το γήπεδο τη Τούμπα μετά από το μάτσο πάω κάρκι 2-0. Πού πάτε, παιδιά, ξέρω. Δεν ξέρω πώς έλειξε το παιχνίδι. Το ξέρω. Και εγώ όταν πήγαινα πιτσιρί 24, κάποια στιγμή έχω πάθει σοκ. Γυρίζει ένα τύπος και μου λέει: Λαράκι, πόσο είναι το σκορ. Λέω: ρε φίλε, 3 γκολ βάλαμε. Ναι. Δεν κατάλαβα ότι βάλαμε δύο στον γκολ. Αυτός λοιπόν που σε ρωτάει: πόσο είναι το σκορ. Μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός να δημιουργήσει μια ένταση και μετά μια ένταση να δημιουργεί δεύτερη και τρίτη κτλ. Ναι, ναι. Οπότε δεν είναι όλα προβοκάτσια. Έχετε κι εσείς μια μερίδα οπαδών και φιλάθρων που τελειώνει το μάτς και μετά ακούει στο ράδιο πόσο έλεξε το μάτς. Ναι, αλλά δεν είναι άθλιο. Άθλιο, δύσμυρο. Δεν είναι δύσμυρο. Σε ένα ποδοσφαιρικό. Το ποδόσφαιρο, το προϊόν, αυτό που παρουσιάζουμε. Ναι, ουσιαστικά να κρίνονται όλα εξωαγωνιστικά. Γιατί, εσύ δυνατός εκεί. Είμαι δυνατό. Δεν είμαι τόσο δυνατός όσο νομίζεις. Δήλο με βάλανε πάλι. Το διαιτητή που έχει πάρει σκηνή κορδόνι την ΑΕΚ από την αρχή της χώρας. Από τα φιλικά μάλλον. Από το Γαλατά Σαράι ΑΕΚ. Τζίλο έχει η ΑΕΚ. Τέταρτος διαιτητής. Πρώτος διαιτητής. Άμα μπει στα αποδυτήρια του Ατρομήτη και αρχίσει να τη καλημέρα, καλησπέρα, περάστε εδώ. Πάμε τι να παίξουμε φιλικά, φιλιά. Δεν έχει φιλικά. Ασφανώς ο Νάτσος. Έπρεπε να παίξει και ο Κόκαλης διαιτητής. Ρε πλάκα με κάνει να πούμε ποιο. Άμα ο Ατρόμητος. Τι βάλει... άμα ο Ατρόμητος. Άμα ο Ατρόμητος είναι χαλαρός, τι σε νοιάζει, έπειο πάρει διαιτητής. Εγώ λέω δεν θα είναι χαλαρός ο Ατρόμητος. Ναι. Και βάζω και το χέρι μου εδώ. Σου λέω δεν θα είναι χαλαρός ο Ατρόμητος. Εντάξει. Το Νάσο πώς το δίνει.
το διπλό. Ένα 80 το δίνει και παίζεται και μόνο αποδεχτό όποιο θέλει. Ναι. Σαν να λέει μάγκε, εγώ δεν σα φοβάμαι. Παίξε το αμάξι. Ναι. Πόσο θα πάει, πόσο έχει πάει τώρα το 1,80. Τώρα θα τα δούμε όλα, θα δούμε και το πρόγραμμα τη Super League. Κατρακύλησε την κατηφόρα, ναι. Θα το δούμε όλα, θα τα δούμε. Για πες να δεις εκεί, το 1,80. Λοιπόν, Ελλάδα Super League 1,75. Αρχίζει πέφτει το πόδι. 1,75. Σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή. Μέχρι το μεσημέρι πώ θα πάει. Θα το δούμε, το ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι χρηματιστήριο. Ξέρει, πέφτει, ανεβαίνει, κατεβαίνει, πέφτει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό πέφτει, θα πέσει μόνο. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνα, θα το πέσει. Φοβάσει το τζίλο, ας πούμε. Όχι, δεν φοβάμαι κανένα τζίλο. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν γίνεται να καθόμαστε και να σου το προσέρω τη ΣΑΚ. Μείον 3 στο πρωτάθλημα και τιμωρία έδρα ο Ολυμπιακό. Βεβαίω. Δίνει και την κατεύθυνση. Εγώ μίλησα με νομικού, σοβαρού ανθρώπου που μου λένε Νίκο, υπάρχει ενδεχόμενο να πάει στο κύπελο, λέει αυτή η τιμωρία. Θα το δούμε. Δεν μου λες, αν δεν πάει. Εδώ η εφημερίδα του Ολυμπιακού λέει άγριο στήσιμο. Ναι. Λες τώρα τι γίνεται. Ναι. Δεν μιλάει κανένα για ποδόσφαιρο. Ναι. Μιλάει για το ότι σε στήνω, σε τιμωρώ, αστυνομικού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ναι, εμεί κάνουμε την κριτική πάνω στο ποδόσφαιρο, ένα 30% και ένα 70% ασχολούμαστε με τα αξιογωνιστικά θέματα. Κατάλαβε. Δηλαδή, αδικήσε και εσύ και εγώ. Εμείς το ποδόσφαιρο. Μα δεν είμαστε ούτε δικηγόροι, ούτε δικαστικοί ρεπόρτερ, ούτε αστυνομικοί. Είμαστε άνθρωποι που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα και ναι, να πει ο Χαλίφης ΠΑΟΚ. Ναι. Που στο ΠΑΟΚ άρεσε εκεί ο Μπούζος κόντεψε να πεθάνει από τις κροτίδες και τα αυτά. Και δεν τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Στο κύπελο ήταν και αυτό. Ναι. 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 Και ήταν έξω από το κύπελο αρκετά όμως. Ναι. Γιατί ήμουν και εγώ εκεί. Μαζί με τον Μπούζο ήμουν. Η φωτοβολίδα που πέταξαν για να σκοτώσουν οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ στην Ιασμένη. Άλλος κανονισμός στο ΚΑΠ. Αναφέρεται ότι δεν έχουμε μηδενισμό. Τώρα λέει να το φως εδώ. Εφημερίδα Ολυμπιακού. Στο Σκαμνί λόγω αστυνομίας. Δηλαδή φωτογραφίζουν μία του αστυνομικού, μία του δικαστέ. Στο τέλο οι δικαστέ και αστυνομικοί. Δεν έχουν κουραστεί. Ποιοι? Οι αστυνομικοί και οι δικαστέ. Να εμπλέκονται. Δεν του λυπάμαι. Δεν του λυπάμαι καθόλου. Ναι. Πρόσεξε να δει. Δεν του λυπάμαι γιατί μπορεί να γίνουν διαιτητέ αυτοί. Δηλαδή. Οι αστυνομικοί. Ναι. Το γυρίσουνε. Όχι, περίμενε. Ναι. Δηλαδή σήμερα, έτσι όπω είναι τα πράγματα, mm-hmm, ο δικαστή και ο αστυνομικό έχει μεγαλύτερη ισχύ από το διαιτητή. Δηλαδή παίζει. 100%. Σημαντικότατο ρόλο ο αστυνομικός. 33-33-33 για να θυμηθούμε. Ε, και 33 αστυνομία, 33 δικαστής, 33 ομάδα. Δυστυχώς έτσι έχει γίνει. Έχω κάποια στιγμή παίρνανε διαιτητές εδώ τηλέφωνο και λέγανε τι είπε αυτός ο Ραπτόπουλος για μας. Τι είπες. Κάποια φορά. Πολλά, είπες, πολλά ναι, ναι, ναι. Τι είπε αυτός ο Βρωμιάρης ο Ραπτόπουλος. Θα τον κάνουμε μήνυση και τα λοιπά. Ναι. Πριν από λίγο καιρό πέραν αστυνομικοί. Και λέει, τι είπε ο Ραπτόπουλος για μας. Τώρα θα πρόσεξε για τους δικαστές όμως να προσέχουμε. Θα πάνε δικαστές. Θα πω κύριε σας παρακαλώ, ιερέας και τα λοιπά. Όμως μπλέκονται στο παιχνίδι. 100%. Παίζουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιχνίδι. Αυτό είναι ένα στίγμα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορούμε να το απορρίψουμε. Δηλαδή, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ, πλέον έχει τον επόπτη, έχει τον διαιτητή, έχει τον αστυνομικό, έχει και τον δικαστή. Άρα, εδώ πάμε σε ένα ωραίο. Τι ωραίο, έχουμε διασύρει το άθλημα. Το προϊόν το ξεφτιλίζουμε, το μηδενίζουμε, δεν το κάνουμε σκουπίδι. Δεν ενδιαφέρει το προϊόν. Εμένα με ενδιαφέρει ότι η δουλειά μας θα έχει ορίζοντες. Ναι, έχει πολλούς. Δηλαδή, μπορεί να πιάσουμε και το δικαστικό κομμάτι. Να πιάσουμε και το. Είναι ύποπτο, θα πει ο δικαστής. Εμένα δεν μ' αρέσει, Κωνσταντίνε. Πες με ρομαντικό, πες με λούλι, πες με ό,τι θες. Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Εγώ δεν μιλάμε για μπάλα. Δυστυχώς, ο δικαστής και ο αστυνομικός μπαίνουν στο παιχνίδι διότι η λάμψη του ποδοσφαίρου τους βάζει στον τάκο. Ναι. Δηλαδή. Οι αστυνομικοί και οι εισαγγελείς και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι θεσμικά όργανα της κοινωνίας έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί διάφορα για αυτούς, τα οποία πέρασαν στα ψηλά. Τώρα όμως, που εμπλέκεται το ποδόσφαιρο και η εμπλοκή τους με το ποδόσφαιρο έχει μεγάλη βιτρίνα. Έχει, γιατί αυτοί που έχουν τις ομάδες. Άλλο να πάω εγώ. Αυτοί που έχουν τις ομάδες είναι ο Σαββίδης, ο Μελισσανίδης και ο Μαρινάκης. Είναι ισχυροί. Τι ισχυροί, μπορεί να είναι και πρωθυπουργοί του κράτους μας. Άλλο να πεις. Σε μια δίκη ότι ο δικαστής ήταν μαλακός με τον εγκληματία. Ναι. Τι θα το μάθει κανείς. Ναι. Ενώ όμως. Για το ποδόσφαιρο θα το μάθει και η Αυστραλία και η Γερμανία θα το μάθει. Όλος ο κόσμος. Οπότε εμένα μου αρέσει αυτό. Σ' αρέσει αυτό. Βούτυρο στο ψωμί σου. Εξητάρομαι με αυτό. Εξητάρ, σε φτιάχνεσαι. Ναι. Φυσικά να είναι προετοιμασμένοι και οι αστυνομικοί και οι δικαστές, όπως είναι και οι διαιτητές. Ναι. Ότι η ελληνική, κάποια στιγμή τι. Ότι η ελληνική κοινωνία, κοινή γνώμη δηλαδή. Έτσι, θα του περάσει από τον τάκο να πούμε. 100%. Ναι. Όπως περνούν αυτοί στον τάκο, θα του περάσει ο κόσμος μετά στον τάκο. Ναι, ήδη. Ναι. Και το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να αναδείξει διάφορες παραβατικές, πιθανές. Ναι. Πιθανές ναι. Παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό είναι το καλό της ιστορίας. Και του πάει να σου πει κάτι. Γιατί η αστυνομία στην Πάτρα έκανε εκείνο και στην Τούμπα έκανε το άλλο και στο Καραϊσκάκι έκανε το άλλο. Μπαίνει το πονηρό.
στο κεφάλι. Μήπως ποιο... γίνονται και στη ζωή μας, στην κοινωνία μας καθημερινά τέτοια πράγματα. Ναι, κατάλαβες. Αναδεικνύεται, ας πούμε, η σαπίλα. Λες να ξεπληθεί ναι. Όλη η κοινωνία μέσω του ποδοσφαίρου, να έτσι, καθαρίσει. Μπαίνουν θεσμικά όργανα. Πού το πήγες, πού το έφτασες το σημείο. Μπαίνουν ναι. μέσα στο ποδόσφαιρο κοινωνικές ομάδες και θεσμικά όργανα. Ναι. Τα οποία. Εμπλέκονται στην ελληνική κοινωνία, αλλά η ελληνική κοινωνία λόγω της καθημερινότητας του καθενός δεν τα λαμβάνει υπόψη. Δηλαδή, αν εγώ είμαι σήμερα έμπορος ναρκωτικών μεγάλος, λέμε, ναι. εγώ, και με αθώος ο δικαστής, ναι. Εντάξει, ποιος θα το μάθει. Που θα το γράψουν κάτι φυλάδες. Και είναι μετά από δύο μέρες θα ξεχαστεί το θέμα. Είναι αυτεμπορική, θα το γράψει. Αν γράψει το φως όμως το μέτρο. Ναι, ναι, ο Γάβρος, ή μέτρο. Δημιουργείται μια έντονη κατάσταση. Ναι. Εμένα αυτό μου αρέσει. Ναι, δηλαδή μπορεί να με εξητάρει αυτό το μια πράγμα. Μια κοινωνικοπολιτική ναι. αλλαγή στη ζωή μας μέσω του ποδοσφαίρου. Κοίταξε, έχουμε διαιτητές, ναι. εισαγγελείς, ναι. δικαστές, ναι. εφέτες και αστυνομικούς. Όλους. Όλους μαζί σε ένα τσουβάλι. Μπαίνουν στο κόλπο του ποδοσφαίρου. Μπαίνουν στις κερκίδες. Ναι. Οι οπαδοί είναι. Οπαδοί της ομάδας. Οπαδοί του κόμματος. Ο Πασόκ, η Δημοκρατία, η θρησκεία. Ναι, ναι. Άλλος λαός. Μπορεί να τα βρούνε οι Ηρακλειδείς με τους αριστερούς παοξίδες. Λες! Ναι, και οι παοξίδες για παράδειγμα μεταξύ τους να παίξουν μπουνιές στη θύρα 4. Αυτό εμένα μ' αρέσει. Σε ξητάρει. Μ' αρέσει. Ναι. Αυτό είναι όμως. Okay, εγώ αναδεχτώ εμένα, αυτό το πράγμα. Αυτό για την οικονομία αυτό της κουβέντας. Το μπέρδεμα αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί να τα μπλέκουμε όμως όλα αυτά με το ποδόσφαιρο, φίλε. Ένα πράγμα δεν θα πάω να ξεδώσουμε. Δεν θα πάω και στον ψυχολόγο τώρα εγώ ή στον ψυχίατρο. Γιατί πρέπει να δουλεύει αδερφή μου, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, ας θα δουλέψουν κι αυτοί. Ας γίνεται. Ναι. Αφού αυτή η κοινωνία το θέλει έτσι. Δεν το θέλει. Εκεί, ναι. εκείνη η αίσθηση. Δεν το θέλει. Το θέλουν τρεις-τέσσερις. Μεγάλοι. Αν δεν ναι. το ήθελε, ναι. δεν θα έμπαινε στην περιπέτεια να ασχοληθεί. Εφόσον λοιπόν ασχολείται και το αναδεικνύει και το δίνει θεαματικότητες, ακροματικότητες, αναγνωσιμότητες, άρα λοιπόν η κοινωνία το θέλει. Οπότε ας αφήσουμε την κοινωνία να θέλει αυτά που θέλει. Πες μου λίγο κάτι. Λέει, θέλει. Πες μου λίγο κάτι. Γιατί έκαναν, αυτό είναι το ερώτημά μου σήμερα. Ναι. Έκαναν επεισόδιο φίλου του Ολυμπιακού χθες. Γιατί έκαναν. Ναι. Στο είπα. Τι μου είπες. Μπορεί να ήταν στημένη δουλειά για να τιμωρηθούν στο Κύπρο. Στο κύπελο. Γνωρίζω. Αυτό είναι, αυτή είναι η δικιά μου σκέψη. Έχοντας ναι, τη γνώση από ναι. τον δικαστή, μπορεί ναι. να πει κάποιος. Είδες τώρα πώς μπαίνει ο δικαστής. Ναι. Σου λέει θα σας τιμωρήσουμε στο κύπελο. Ναι. Επικοινωνιακά. Ναι, το ρεπορτάζ αναφέρει ναι. για να μην έχω υπερασπιστεί ναι, 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 ότι εφόσον είναι σε διαδικασία ναι. ομίλων ναι. και όχι σε παιχνίδια νοκάουτ, ναι. τώρα αυτοί βέβαια βγάζουν τρύπες από κάτω, κώδικες, ιστορίες. Η καμπάνα θα πάει στον όμιλο του κυπέλου. Λένε. Η ερμηνεία του νόμου. Όταν δίνει στο δικαστή ή το διαιτητή την ευκαιρία να ερμηνεύσει με την ανθρώπινη πλευρά του το πνεύμα του νόμου, όταν μπορεί και το δίνει το δικό του, βάζει τη δική του πενελιά, ναι. τότε γίνεται ακόμα πιο γοητευτική η κοινωνία. Δηλαδή, γίνεται μια φάση η οποία είναι γραμμένη έτσι στον κώδικα ότι είναι στην κρίση του διαιτητή. Να διχάζει, λες. Ναι. Ας πούμε τον γκολ του ΠΑΟ για παράδειγμα. Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Δίνει το δικαίωμα. Αυτό το γκολ δίνει το δικαίωμα να ερμηνεύσει ο διαιτητής την πρόθεση του παίκτη. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πέραγα τον παίκτη από τεστ αληθείας. Δηλαδή θα τον βρέβαζα μέσα. Τον Μπάρκα να έπαιρνες. Όχι τον Μπάρκα. Τον Μπάρκα, θα Μπάρκα στόφαγε. Ο Μπάρκα στόφαγε. Τον Μαουρίσιο θα έπαιρνε. Καθότανε σαν κλαμμένο ναι, δίκη και μετά σηκώθηκε για την αρχή λέει τόφαγα. Τέλειωσε το πρόσεχε, γκολ. Πρόσεχε, ναι. πρόσεχε. Θα έπαιρνα λοιπόν εγώ σε μια καλή κοινωνία τι θα έπαιρνε. Και γιατί δεν παίρνει ρε φίλε τον Κομίνη τη αληθεία και να πάρει τον παίχτη. Πάρ τον Κομίνη που στην αρχή λέει σέντρα και μετά λέει όχι σέντρα. Ο Κομίνη είχε του φόβου του. Α, είχε φόβου ο Κομίνη. Φοβόταν το παιδί να γεννήσει γυναίκα και το παιδί να το ψάχνει. Στο άκρα στο Καρεσκάκι δεν έχει φόβου. Θα πήγαινε σέντρα εκεί. Είναι δικό σου θέμα να έχει φόβου. Άρα δεν ήμουν δυνατό. Ήταν ο άλλος ο Χαλίδης. Θέλεις μόνο ναι. Μαουρίσιο και τελειώνουμε αυτό. Με αυτό τελειώνουμε, ναι. Και τον βάζεις στο τεστ αληθείας. Τον πετάς δύο ενές και λες. Ήθελες να συμμετάξεις στη φάση, ναι ή όχι. Εάν πει όχι, το πρωτάθλημα στον ΠΑΟ. Ναι. Αν πει ναι, το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ναι. Κατάλαβες. Τεστ αληθείας. Κάνα τεστ αληθείας να πούμε. Θα δούμε τι άλλο, πού αλλού θα φτάσουμε για να. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν. Για να κάνουμε αυτό το δίκτυο. Και γιατρός. Και ναι. γιατρός μέσα. Και ΒΑΡ. Και γιατρός. Θα πάει στο ΒΑΡ ο διαιτητής. Ο διαιτητής θα πει ήταν πρόθεση του παίκτη. Ναι, όμως ξέρουμε αν είχε πρόθεση ο παίκτης. Δηλαδή μπορεί να χαιρετά άλλο την κόμμενα στην κερκίδα καλά, αυτό δεν και γίνεται. Να χτυπάει μπάλα στο χέρι. Χέρι ναι. Και πάμε στο τεστ αληθείας. Πάμε στον γιατρό. Του βάζει μια χαιρετού στην κόμμενα ή άπλο στο χέρι, ας πούμε. Ναι, και συνεχίζει το αγώνα. Και συνεχίζει το αγώνα. Φοβερά πράγματα. Παιδιά. Αφού θέλετε μια τέτοια κοινωνία. Κωνσταντίνο, να έχουμε φτάσει και 29 και αντί να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο που μαύρο μεθαύριο, μιλάμε για του δικαστέ, μιλάμε για του αστυνομικού. Είναι κατάντια για μένα. Όχι. Γουστάρισε. Εμένα μ' αρέσει. Ναι, εγώ είμαι Ρωματζάδα. Εσύ είσαι κοινικό, δωρικό.
απλός, θες ένταση. Μ' αρέσει γιατί στο παιχνίδι μπαίνει και ο απλός λαός. Ναι. Και ο απλός λαός όταν μπαίνει στο παιχνίδι γίνεται δουλειά μαζί. Πείτε μου ρε Ολυμπιακοί, γιατί πήγατε εκεί σε ένα μάτς αδιάφορο, χαλαρό, με 2.000 κόσμο και κάνατε βασαρία. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω. Το απλό μου το μυαλό πάει μόνο σε πονηράδα. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί είναι χρυσαυγίτες, αριστεροί κτλ. Να πλακωνόζουν μεταξύ τους. Κάποιοι από τους Ολυμπιακούς μπορεί να παίρνουν δουλειές από το Μαρινάκι. Κάποιοι να μην παίρνουν. Ναι. Στη Λάρισα γιατί κυνηγάν το Κούγια, επειδή δεν πάει καλά η Λάρισα. Εμένα ο Κούγιας μου είπε τι ότι επειδή δεν τους χαρτζηλικών όλοι αυτούς τους οργανωμένους. Α, έτσι είπε ο Κούγιας η Λάρισα. Μπορεί να σου λένε όμως, γιατί εγώ μιλάω με μόνστες, με φιλαράκια. Ναι. Μου λένε άντε να το κάνω, μας έχει κάνει ομάδα σειράς. Ρώτα το. Μας πηγαίνει δεξιά και αριστερά στα άρματα. Έτσι μου λέει. Ρώτα του. Λέει μας πηγαίνει μία στο ένα άρμα, μία στο άλλο. Ρώτα του. Ναι. Αν τόσοι χαρτζηλίκα θα φωνάζετε. Θα το ρωτήσω. Ναι. Θα το ρωτήσω. Και εγώ προκαλώ τον Κούγια. Θα το ρωτήσω. Κούγια δώσει του χαρτζηλίκη. Δεν θα του νοιάζει μετά σε ποιο άρμα πάρουν. Προσημείωσε τα λεφτά. Ναι. Έχετε σε μια κάμερα. Τι πονηρό είσαι. Και όταν ξαναμιλήσει. Τι Inspector Gadget είσαι, ρε φίλε. Δώσε τα λεφτά, προσημείωσε τα. Ναι. Βάλε την κάμερα και την ώρα που τα δίνει τα λεφτά στου Masters ή στου οποιοδήποτε. Αν τα πάρουν. Ναι. Αν τα πάρουν. Αν τα πάρουν. Επαναλαμβάνω, αν τα πάρουν. Και έτσι και τα πάρουν, θα του έχει στο χέρι. Ναι. Οπότε η κοινωνία αυτή είναι θαυμάσια. Υπέροχη κοινωνία για τον Κωσή Ραπτόπουλο. Θε καφεδάκι, βρε. Είναι μαρμίτα η κοινωνία. Θε καφεδάκι. Θέλω. Θες πιτούλα. Θέλω. Μπουγατσούλα. Με κρέμα. Με κρέμα χωρίς άχνες, όλα αυτά και όχι μόνο στην γιατί καντίνα το pit stop. Γιατί μπορώ να φάω γιατί έχω 0,98 ζάχαρο. Ναι, γιατί υπονοείς ότι κάποιος δεν μπορεί. Είναι κάποιοι που. Μάλιστα. Μπορεί να μην μπορεί να φάει. Μπουγατσούλα, πίτα, μία σημεία δώρο. Καφεδάκι, το νερό κούτρα. Στους 5 ο έκτος επίσης δώρο. Καντίνα pit stop σε 3 σημεία της πόλης. Παλιού σταθμού 36. Πόντου 56 και εδώ Λαγκαδά που βρήκαμε τον Ρωσοπόντιο Κωνσταντίνε. Εκτός επειδή τα κοριτσάκια εκεί είναι μικρά και είναι γλυκά, μήπως μας έρθει από εκεί το ζάχαρο. Εκεί θα σανεύει το ζάχαρο μόνο με τα κοριτσάκια. Εσένα σανέβηκε. Ακόμα όχι, αντέχω εγώ ακόμα. Εγώ ακόμα αντέχω Κωνσταντίνε, είμαι μικρούλης ακόμα. Σχετικά μικρούλης, έτσι. Λοιπόν, Σμαράγδα Μπασάκου έρχεται με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μια χαρά, κούκλα, κουκλεντέν. Δυνατή Παοξού μάχημη. Α ήταν όλε οι Παοξίδε σαν τη Μαράγδα, εγώ θα πω. Δεν έχουμε βλάχου. Έτσι. Είμαστε πρόφυγε. Α, μπράβο, α, μπράβο. Α, και αμέσω μετά επιστρέφουμε με δεύτερο ημίωρο να μιλήσουμε για την Τούμπα, να μιλήσουμε και για τη Super League, την αγωνιστική δράση τη αγωνιστική που έρχεται. Η κορυφαία σειρά House of Cards, φίλε και φίλοι, είναι εδώ. Επιστρέφει σήμερα 2 Νοεμβρίου στο Netflix μέσα από την Wit Vision. Με τον έκτο και τελευταίο κύκλο του τηλεοπτικού πολιτικού δράματος που καυτηριάζει το πολιτικό σκηνικό της Αμερικής. Wind Vision λοιπόν, φίλες και φίλοι, και με House of Cards είναι ο νέος τρόπος να απολαμβάνετε Netflix και σε 4K Ultra High Definition. Λοιπόν, για τα επεισόδια στην Πάτρα λέει ένας φίλος. Τι εδώ, λέει ένας φίλος, ναι. Στην τηλεόραση ο Μένιος Ακελαρόπουλος είπε ότι μέσα στους φυλάδους υπήρξε ένας Παναθηναϊκός που την πέσανε και μετά. Λοιπόν, ο Ακελαρόπουλος και όσοι δουλεύουν σε κανάλια τα οποία είναι ιδιοκτήτες, πρόεδροι ομάδων, μεγαλομένων και ομάδων. Μπορεί να λένε ότι θέλουν. Δεν μετράνε οι απόψεις. Δεν μετράνε, ναι. Προσέξτε, Κωστής λέει μπορεί να πάρει γραμμή, ρε παιδί μου, να πει αυτό. Μπορεί να πάρει γραμμή από το Σαββίδη και να του πει ο Σαββίδης, ξέρεις κάτι, αν ήταν Παναθηναϊκός και τον πλακώσαν, είναι μείον 3. Άρα δεν μετράει η γνώμη του Σακελαρόπουλου για μένα. Ναι. Όπως αν στο κανάλι του Μαρινάκη πει ένας δημοσιογράφος και πάρει το μέρος του Ολυμπιακού, για μένα δεν μετράει. Άρα Κωνσταντίνε, ξεστή, αν πας στην άτομα τα μάτια μου θα μείνουν 10 δημοσιογράφοι σε όλη την Ελλάδα, γιατί οι συγκεκριμένοι κύριοι ελέγχουν πόσα ΜΜΕ. Αυτό είναι το λάθος. Να σου πω κάτι. Τηλεοράσεις, εφημερίδες, sites. Αυτοί οι κύριοι ελέγχουν όλους τους δημοσιογράφους. Ναι, λέω λοιπόν. Ναι. Εάν στο κανάλι του Σαββίδη, του Μαρινάκη ή στα κανάλια που ελέγχει και ξέρω ποια είναι, που τα είναι φίλος μάλλον, ναι. Ο κύριος Μελισανίδης. Ναι. Οποιοδήποτε δημοσιογράφος μπει και πει γνώμη, για μένα, τώρα εσείς μπορεί να τη μετρήσετε. Για μένα η γνώμη του δεν μετράει. Ο Σακελαρόπουλος λοιπόν που δουλεύει στο κανάλι του κυρίου Σαββίδη δεν μετράει η γνώμη του για μένα. Γιατί μπορεί να παίξει υπέρ του ΠΑΟΚ αυτή η ιστορία. Ναι. Του Αλουνού μπορεί να παίξει υπέρ του Ολυμπιακού η και ιστορία. Του Αλουνού υπέρ της ΑΕΚ. Κοίταξε, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το ότι, πρόσεξε, οι ιδιοκτήτες των ομάδων είναι και οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ. Μα είναι λογικό να είναι. Ναι. Κλείνει η παρένθεση. Οπότε εγώ που είμαι ελεύθερος ακόμα τουλάχιστον, γιατί μέχρι τις 11 έκανα χορηγίες. Μέχρι τις 11 το βράδυ δούλευε. Δούλευες αργά το βράδυ. Χορηγικά, ναι. Μεροδούλη να μαζέψουμε το χορηγό από εδώ, από δέξε, σαν το μυρμήγκι έτρεχες. Οπότε εγώ μπορώ, εμένα για μένα η γνώμη δικιά μου ή του Κουλιανού ας πούμε, που είμαστε, και ο Κουλιανός αλλά είναι ανένταχτος οικονομικά. Ακριβώς. Για μένα μετράει. Τώρα αυτός είναι ο παδός ο Κουλιανός. Εγώ είμαι ο παδός. Αν και προσπαθώ να τα βλέπω όσο μπορώ πιο λογικά και ρεαλιστικά όλα τα πράγματα. Εγώ το ερώτημα που θέλω να κάνω όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές να πούμε στους λαούς εδώ πέρα, στον κόσμο μας, θέλω να μου πει ένας παοξής που θα βγει εάν θέλει να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός με μείον 3 στο πρωτάθλημα. Γιατί το λέω αυτό.
Γιατί με μείον 3 Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, μείον 3 η ΑΕΚ. Ναι, δεν θέλω. Μισό. Θα απαντήσω εγώ σαν οπαδό. Με τον ΠΑΟΚ που είναι η καλύτερη ομάδα. Ναι, ακριβώς γι' αυτό δεν θέλω. Δεν και έχω ανάγκη. Υπάρχει το στίγμα. Ναι. Το ότι στα γεγονότα τη Τούμπα στο ΠΑΟΚ. Άρης, στο κύπελο. Στο κύπελο. Έξω από την Τούμπα αρκετά. Έξω από την Τούμπα. Ναι. Τι αρκετά, έξω από το γήπεδο, τι αρκετά. Αρκετά έξω ήταν. Ήταν κάτω από την 7 στην. Ο Μπούζος που, στα καφέ. Πού είχε στήσει ο Μπούζος το κονάκι του. Πού. Ακριβώς έξω από την μπουτίκ. Εκεί ήμουνα κι εγώ σου λέω. Του Μπούζου η ανάσα την άκουγες. Ο Μπούζος έτρεξε πίσω στο ρεπορτάζ. Μάκιμος ήταν. Το ναι. Πρώτο ψιλοέφραγμα το έπαθε ο Μπούζος. Χωρίς να το καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Είναι γυμνασμένο. Είναι γυμνασμένο, λέω. Θα σου πούνε γιατί εσύ εκεί και τα λοιπά. Ναι. Οπότε θα το πούνε. Ναι. Εσύ θες ένα προτάσμα που θα πούνε εμάς μας τιμωρήσαν μειό τρεις. Εγώ γουστάρω να κλαίνε αυτοί. Γουστάρεις. Ναι. Και, γιατί... και ο Παοξής θα γουστάρει να κλαίει. Γιατί δεν μπορώ εγώ να έχω τον Παοξή να κλαίει σαν τέταρτος εδώ πέρα. Με κλέψαν το προτάσμα και μετά οι βιαστές του ελληνικού ποδοσφαίρου να κλαίνε. Εφόσον δημιούργησαν λοιπόν, τους απαντάω εγώ. Εφόσον δημιούργησαν αυτοί κάτω μια κοινωνία στην οποία για να ενταχθείς, μάλλον για να επιβιώσεις, πρέπει να ενταχθείς αυτή την κοινωνία. Ναι. Αυτό έκανε και ο Ιβάνης. Άρα λοιπόν ο Σαββίδης κύριε ήρθε άγνωστος εδώ επί αγνώστων, τον αναγκάσατε για να επιβιώσει. Να ενταχθεί στο δικό σας να σύστημα. Να ενταχθεί στο δικό σας σύστημα. Έτσι ακριβώς. Και τους χαλάει γιατί γίνει πιο δυνατός. Και τώρα επειδή ναι. έχει λεφτά ή μπορεί να ελέγχει καταστάσεις. Μπορεί να ελέγχει άρα, καταστάσεις. Άρα Κωνσταντίνε, πού καταλήγουμε, ναι. αγόρι μου, πού καταλήγουμε. Ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι βαριές φανέλες που μας λένε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μέταλλο έχουν γίνει έτσι μέσω των χρημάτων και των γνωρομιών. Γιατί τόσα χρόνια δεν υπήρχε ένας δυνατός παράγοντας εδώ στην πόλη μας. Καταλήγουμε. Υπήρχε μόνο κάτω. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Καταλήγουμε. Ναι. Για να, φτάσει, λοιπόν, για να φτάσει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα, ναι. δυναμώνει αγωνιστικά, ναι. δυναμώνει και εξωαγωνιστικά, ναι. δυναμώνει στα γραφεία, δυναμώνει παντού. Παντού. Οπότε σε αυτό το οποίο δημιουργήσατε τόσα χρόνια εσείς, έρχεται ο νεόπλουτος Σαββίδης τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο να κάνει μια έρευνα αγοράς, αυτό να έγινε. Φάει τη φάπα του αιώνα. Έφαγε φάπα. Και τέλος, χράξιμο έφαγε ο πόλος, ναι, και στο τέλος να μπει στο σύστημα και να δημιουργήσει τις δικές του άμυνες. Και να παίξει με τους δικούς τους κανόνες τόσα χρόνια. Με, ναι. με τους δικούς τους κανόνες παίζει, αυτό χαλιούνται. Να αλλάξει DNA ο ΠΑΟΚ, να γίνει ισχυρός αυτός που θέλει να ελέγξει, να κάνει και να. Και έτσι πρέπει να είναι. Μα ο άνθρωπος του είπε στην αρχή όταν ήρθε. Γι' αυτό λοιπόν. Και την Μπαρτσελόνα να φέρω έτσι πως είναι αγωνιστικά, δεν θα το πάρω το πρωτάθλημα. Γι' αυτό λοιπόν. Το ήξερε. Κάψτε τα χαρτομάντιλα οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ναι. Πετάξτε τα στα σκουπίδια. Ναι. Πετάξτε τα μαντήλια με τις μίξες. Όχι, δεν τα πετάξω. Τα δεν θα τα πετάξω. Στον κάλα θα τα δώσω στους Ολυμπιακούς και στους Αεξίδες. Μπράβο, ναι, πέτα. Και ψυχόπονος. Έλα, πάρτε τα χαρτομάτια. Ναι, πάρτε Ολυμπιακοί και Αεξίδες. Ερώτημα. Θέλετε να μειωθούν οι τρεις βαθμοί στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν θέλω όμως. Ναι. Δεν το θέλω αυτό. Για να έχουν άλοθη. Ναι. Και να λένε ότι ο ΠΑΟΚ που τα έχει καλά με αυτούς εκεί τους δικαστές και τους αστυνόμους και τους διαιτητές και πήρε τέρα. Και κλαίτε ρε. Πώς γυρίζει, πώς κλαίτε ρε. Πώς γυρίζει ο τροχός. Παίζουμε με τους κανόνες τους, έτσι. Και να έχει και τους Αριανούς να κλαίνε που θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Καλά, αυτοί κλαίνε για άλλο λόγο, έχουν το δικό τους καηλέ. Δεν έχουν καηλέ, το αλλού τον καηλέ έχουν. Και έχουμε και τους Ηρακλήδες οι οποίοι δικαίως. Ναι. Φωνάζουν δικαίως. Ότι ο ΠΑΟΚ, ναι. ο Σαββίδης, δεν τους θέλει στην πόλη. Ναι, δεν τους. Κοίταξε, ένα πανό του ΠΑΟΚ το 80-81 τότε στον Μπαράζ, ακόμα το μνημονεύουν οι ναι. Αριανοί. Ναι. Και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ μπορούν να το μνημονεύουν το πανό που ανέβασαν οι Ηρακλήδες. Τι πανό ανέβασαν οι Ηρακλήδες. Δε που βρίζανε. Μάνες, πατέρες του διοκτήτη του ΠΑΟΚ. Και τι έγινε, σκίστηκε η κοιλότα. Εγώ σου λέω τώρα τι έχει γίνει. Είστε τόσο ευαίσθητοι. Δεν λέω για μας. Μπορεί να ήταν. Υπάρχει ευαισθησία για τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδη όταν βρίζουν τις μάνες στην Τούμπα και τα σπίτια και τις Παναγίες και τους γνωστούς, τον πιάνει ευαισθησία. Όχι. Λέω ο λαός μας μεγάλο. Ο λαός. Μάλιστα. Όπως βολεύει τον καθένα. Γενικώς όταν το πανό μένει όμως. Τα μπινελίκια που φεύγουν στον αέρα είναι άλλο πράγμα. Φεύγουν στον αέρα. Άλλο γραπτό λόγο και άλλο ο λόγο του αέρα. Προφορικό. Ναι. Υπάρχει διαφορά. Έχει διαφορά. Φυσικά. Πώς γιατί το προφορικό μπορεί να το πει έτσι επειδή σου ξέφυγε, το άλλο έκατσε ώρες να το φτιάξει. Άρα, λοιπόν, άρα ήθελε να πικάρει. Άρα ναι. λοιπόν οι Ηρακλήδες θα μπορούσαν να βρίσουν τη μάνα του Σαββίδη στα ρώσικα. Μα γίνεται αυτό. Χωρίς. Και οι Αριανοί δεν το κάνανε. Χωρίς να. Το κάνανε και οι Αριανοί. Άρα τον πείραξε δηλαδή το πανό. Το φυσικά. Γραπτό. Έμεινε. Καθίσαν να ασχοληθήκαν με αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν οι Ηρακλήδες την πληρώνουν. Ναι. Βάζουνε το. Δεν μου λες αυτός ο Κουτούλας ποιος είναι στην εθνική. Τροπετίστας. Στην εθνική. Ναι, ναι, ναι. Αυτός που πάει τζάμπα εκεί και
Καλά, βγήκαν εδώ από το φάρο και είπαν δεν πάνε τζάμπα τα παιδιά. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει. Okay. Καλά κάνουν και πάνε τζάμπα. Ναι, άμα μπορούν, ναι, ναι. Okay. Τροπές, αλλά βγήκαν τα παιδιά εδώ πέρα και λένε εμείς δεν πάμε τζάμπα. Κανονικά πληρώνουμε, βάζουμε τα κόμματα. Και πώς γίνεται 30 χρόνια να πηγαίνουν οι ίδιοι να πούμε. Μπορεί να είναι εισοδηματίες, δεν ξέρω. Α, να είναι άπαντοι ή όλα, ναι, τα χρήματα που μαζεύουν να τα ξοδεύουν. Δηλαδή αυτό ο τροπετίστα τι δουλειά κάνει, α πούμε, ο Κοτούλα. Ναι, δεν το γνωρίζω το μπαγκράντ. Πώ το λένε αυτό το ε9 του. Ναι, το ε9. Δηλαδή εγώ που κάνω 4-5 δουλειές στο εξωτερικό ακόμα ταξίδι μεγάλο έτσι 10 μέρες δεν πήγα. Να πας π.χ. Βραζιλία 10 μέρες. Ναι, να πάω, ξέρω, να πάω να παρακολουθήσω 10 παιχνίδια. Αυτό θέλω να μάθω. Δηλαδή, ναι, ο Κοτούλας, ο άνθρωπος. Ναι, μπορεί να σου πήρε εσύ, Κωνσταντίνο, να κάνουμε κουβέντα. Εσύ τα μαζεύεις, θα βάζεις στην τράπεζα. Εγώ στην τράπεζα έχω κουλούρι, μηδενικό. Ναι, ναι, τα λεφτά μαζεύω, τα ξόδεψα. Τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος που είναι συνέχεια στο φάρο εκεί πέρα και τα λοιπά. Εντάξει, ναι. Δεν είναι κακό. Όχι. Δεν είναι κακό. Το κακό είναι ότι ο γιος του παίζει τον Ηρακλή και ακυρώνει 2 γκολ. Αυτό είναι το κακό. Ο γιος του Κοτούλα. Ο γιος του Κοτούλα. Παίζει επόπτης γραμμών και είναι να πούμε άνθρωπος. Παίζει βοηθός, όχι στον Ηρακλή μπάλα. Ο γιος του παίζει επόπτης. Παίζει βοηθός. Γιατί έτσι πως το είπες, σαν να έπαιζε ο Ηρακλή. Και μάθε λίγο γιατί αυτό δεν το ξέρω. Ναι, ναι, το μάθω. Αν ο άλλος ο γιος, γιατί οι γη ακολουθούν τον πατέρα. Είπαμε, είναι σαν τους πολιτικούς οι διαιτητές. Βγάζουν τους και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Θέλω να το σχίσει το μάτι αυτό. Τεβεκέλυπα. Ο μπάλα μας, ο φίλος μας. Έχει γιο διαιτητή. Νομίζω παίζει β' εθνική κι αυτό. Ναι, άρα παίζει τον Ηρακλή και ο γιος του. Και εσείς περιμένετε στον Ηρακλή να ανεβεί την κατηγορία. Δηλαδή, αυτός εδώ ο κόκκινος. Ναι, αλλά εμένα βάζουν τζίλο, Κωνσταντίνε μου. Εμένα βάζουν. Ο τζίλος, άμα σου πω την πρώτη αγωνιστική, από τα φιλικά έχει πάρει εργολαβία όλα τα μάτια σ' άκρη. Εσύ δεν μπορεί να είσαι πρώτο. Είτε... Δεν είμαι δυνατό εκεί. Ναι, στα γραφεία να είσαι καλό. Δεν είμαι δυνατό εκεί. Εκεί είναι άλλη δυνατή. Στα γραφεία των διαιτητών να είσαι καλό, κάποιο να είναι. Να υπάρχει μια ισορροπία να πει. Είναι άλλη πιο δυνατή. Υπάρχει μια ισορροπία. Έχουν πιο πολλέ άκρε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, το ξαναλέω. Τι έκαναν επεισόδια χθες οι φίλοι του Ολυμπιακού σε ένα φιλικό αυτό, περιβάλλον με Ολυμπιακούς. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι στους παοξίδες, αν θέλετε να τιμωρηθούν μείον 3 και τα λοιπά. Ναι. Και το τρίτο ερώτημα στους Αριανούς που θα ανοίξουμε σε λίγο τις γραμμές. Σε είναι, λίγο, ναι. Αν κάνετε τι κάνα μπουρκουμέ που έλεγε ο κόκκινος. Μπουλ. Μπουλ λέω λέγεται. Μπουλ. Ναι. Μπουρκουμέ. Όχι, μπουρ. Μπουλ. 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 Αν κάνει κανένα μπουλκουμέ. Ναι. Ο Άρης με τον Ολυμπιακό, ναι, να τον διώξουν τον Μπακορέλα, ναι ή όχι. Οι Αριανοί. Ναι. Ναι. Από τον προπονητή τους έχουν παράπονα. Και αν έχουν παράπονα, ποια είναι αυτά τα παράπονα συγκεκριμένα. Εγώ χθες άκουγα κάτι Αριανούς. Μόλις τον άκουσα την πρώτη μέρα. Ναι. Εσύ είπες για την φωνή του. Ναι. Αυτός είναι λέω έτοιμος να πεθάνει. Αυτός είναι έτοιμος να πεθάνει. Ναι, ναι, ναι. Λέω αυτό. Ρε εσείς, αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, άμα κλειστεί στο ασανσέρ και φωνάζει. Σε χάλασε η φωνή του με τη μία. Βγάλτε με έξω, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να δημιουργήσει, ας πούμε, κατάσταση να τον βγάλουν. Δεν εμπνέει, ρε παιδί θα μου. Θα πεθάνει από ασυντία μέσα στα σανσέρ. Ναι. Εγώ άκουσα αρκετούς Αριανούς χθες, βγήκαν τα πόδια και μου έπανε ότι έχουμε παράμονο γιατί δεν βάζει τα λινάκια μας, τα οποία τα καθάρισε. Δεν λυζήσει. Ξαφνικά εξαφανίστηκε. Διαμαντόπουλο, δεν τον είχε βάλει ποτέ. Η Τζόγλου, δοκίμασε το και αυτό, να το δούμε. Ο προπονητής του θέλει διώξιμο. Ναι. Γιατί εδώ και Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τέσσερις μήνες δεν αξιολόγησε. Το Γιουνές με τον Διαμαντόπουλο, για παράδειγμα. Να παίξουν ντουέτο αυτοί οι δύο. Όχι. Όχι, σταμάτα. Κάτσε, περίμενε λίγο. Τώρα έχουμε δουλειά. Έχουμε δουλειά τώρα. Από εδώ πέρα, θέλε. Λοιπόν, αποσυντονίζω. Εσένα το κατάλαβα. Κλείσερε, Πόλεμο. Εδώ έχουμε τώρα, μιλάμε σοβαρά. Κάνουμε, ήρθε ο άλλος με την κουκουνάρα. Εδώ μέσα. Σε σερή, πόντια. Λοιπόν, λες λοιπόν ότι ο Πάκο Ερέρα. Ο Πάκο Ερέρα για μένα πρέπει να φύγει. Ναι. Για πολλούς λόγους. Αλλά ακούσω γιατί. Ο ένας λόγος είναι. Ναι. Τι λέει τώρα, κατάλαβα ότι ο Διαμαντόπουλος μπορεί να είναι καλύτερος από τον Γιουίνες. Άρα δεν είχε στο μυαλό του σωστά το ρόστερ του. Δεν που είναι δικό του. Δεν το αξιολόγησε σωστά. Δεν εκμεταλλεύτηκε καθόλου ούτε 10 λεπτά, ούτε 20 λεπτά, ούτε μισάρα το Μαρτίνεθ. Το οποίο το πέτασε στα σκουπίδια. Εδώ εγώ θα είμαι ο αντίλογος για να κάνουμε κουβέντα. Ο Μαρτίνε δεν ήταν έτοιμος βάσει φυσικής κατάστασης. Ήταν πίσω. Ούτε μισή ώρα. Ναι, ούτε μισή ώρα. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Έχει δεχθεί στα στημένα χτυπήματα ανόητες φάσεις και ανόητα γκολ. Ναι. Που έχουν να κάνουν με την άμυνα, πώς τη δένω και τι εντολές δίνω σε κάθε παίκτη μου, αν θα παίξω ζώνη, αν θα παίξω man to man ή αν θα παίξω σύνθετη ζώνη. Ναι. Δηλαδή, να πιάσω τους τρεις καλύτερους, να έχω την κατασκοπία μου, να δω ποιοι είναι αυτοί, πώς είναι αυτοί κτλ. Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο εδώ πέρα, ότι ο Άρης μετά το 70 μου βγάζει σημάδια κόμπωσης. Βγάζει σημάδια κόμπωσης ο Άρης μετά το 70, δεν... πολύ ωραία το λες. Και ναι, το άλλο είναι ότι δεν μπορεί ο Άρης, μια ομάδα η οποία ανεβαίνει κατηγορία και είναι ας πούμε πρώτη χρονιά και πρέπει να δημιουργήσει μια καλή άμυνα κτλ. Δεν μπορεί ο Άρης να τρώει περισσότερες αντεπιθέσεις ναι, και ευκαιρίες από αντεπιθέσεις σε κόντρα χώρο, σε μεγάλο χώρο. Ναι, άρα λες ότι δεν έχει διαχειριστεί ακόμα σωστά και τη δυναμική της ομάδας. Το μάτς για απόλυση είναι με την ΑΕΚ, ναι, που εκθέτει το σωματείο με δύο στόπερ που τους αφήνει στον πάγκο. Mm-hmm. Ένα στόπερ ο οποίος το παιδί είναι κοντός και είναι χαφ και το βάζει δίπλα στον άλλον. Και έχει δύο σεντερφόρ στον πάγκο και ένα τρίτο σεντερφόρ στην κερκίδα.
και παίζει με τον Τεγκινή, ναι, αντί το Διαμαντόπουλο, ναι, λοιπόν, στη χειρότερη. Αυτός λοιπόν θέλει. Άρα λες, ναι, 4 μήνες δεν έχει αξιολογήσει το ρόσο του και τη δυναμική, την πραγματική της ομάδας σου. Δεν έχει την κατάλληλη φυσική κατάσταση. Στα στημένα χτυπήματα είναι άδειο. Και έχει θέμα στα στημένα, ναι, ναι, και στο χώρο ανεβάζει πολλούς παίκτες ψηλά. Πάει να κάνει passing game με ομάδα που δεν έχει τα χαφ να το κάνει. Είναι δηλαδή και μονόπατος, έχει και πλάν αλφα. Και όταν κάνω μόνο πλάν αλφα. Τίποτα. Όταν κάνει, ας πούμε, αυτό το passing, όταν κάνω passing game, πρέπει να κάνω προορισμό. Ναι. Τι είναι ο προορισμός, πού θα πάει η μπάλα για να γίνει η επίθεση. Ναι. Δηλαδή το passing game είναι αυτό, έτσι ώστε να δώσουμε το τυρί, να χτυπήσουμε από εκείνη την πλευρά, να κάνουμε αυτή την κίνηση. Επιχειρηματολόγησε, δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ είμαι κατά να φύγει ο Παχωνέρα. Αλλά έχει επιχειρήματα. Έχει ένα passing game αόριστο. Ναι. Ένα passing game. Αυτό είναι το στυλ του παντού. Έχει αυτή την, αυτό το, δεν αυτό το παιχνίδι. Δεν είμαι αντίθετος. Δεν ταιριάζει σε αυτή την ομάδα. 100%. Εντάξει. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος ποιο είναι. Ότι δεν έχει μάθει ακριβώς τη δυναμική της ομάδας του. Το passing, ναι, game δεν το κάνω με στατικούς ποδοσφαιριστάς. Ναι, ναι. Το passing game για να βρω χώρους πρέπει να αλλάζουν οι ποδοσφαιριστές θέσεις και αυτό να είναι και εκπαιδευμένο στην προπόνηση. Μαθαίνω λοιπόν και τελειώνω. Ναι, ναι. Όχι, επιχειρηματολόγηση, δεν μπορώ να πω κάτι. Προπονήσεις, ναι, που κάνει. Α, έχει προχωρήσει είναι σε ένταση. Είναι χαμηλού ρυθμού. Είναι χαμηλού ρυθμού. Είναι χαμηλής έντασης. Ναι. Οπότε τι το κρατάτε. Μάλιστα. Θα κινδυνεύσει η ομάδα σας. Εγώ με κατά το να φύγει ο Πάκο Ερέρα. Ναι. Αλλά εσύ μου έδωσες 4-5 επιχειρήματα, επειδή σε ψυχοντάρισα κι εγώ. Επειδή οφθαλμολογικά. Ναι. Δεν σε πήγε 10 πάσες. Ναι. Και οι 10 πάσες γίναν χωρίς πίεση πάνω. Δηλαδή όταν κάνατε τις πάσες, δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί να πιέσει. Με Λαμία, Λιβαδιά και Λάρισα, και Γιάννελα και τα λοιπά. Εκεί φάγανε, ναι, πρόλογο. Λες κανονικό και ο ίδιος προφανώς έφαγε πρόλογο. Σου λέει αυτό είναι το πρωτάθλημα, μια χαρά. Και πάει, παίζει τα ίσα. Για μένα, λοιπόν το διώχνει. Ναι. Το Αϊαριανή. Και ποιον παίρνει, Κωνσταντίνε? Το Φούβου, το είμαι εγώ μάνατζερ. Εγώ είμαι μάνατζερ. Είναι ο Διαμαντόπουλος εκεί. Που γι' αυτό από ό,τι πληροφορούμαστε δεν τρελαίνεται με τον Πάκο Ερέρα. Δεν ξέρω. Ναι, δεν τρελαίνεται. Λέω. Ναι, δεν τρελαίνεται. Ναι, έχει επιχειρήματα. Γιατί για να δώσω δικαίωμα στη δουλειά, να με φάει κάποιο. Να με φάει κάποιο, πρέπει να είμαι αδύναμος για να με φάει. Σωστά. Άμα να μην κάνω καλά τη δουλειά μου. Ναι, ναι, νόμος παντού. Σε όλες τις δουλειές έχει αυτό. Δεν με χωνεύει. Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί σε δίνουν τη δουλειά. Ναι. Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί σε τρώνε από τη δουλειά. Ναι. Αυτό είναι. Τώρα δεν με χωνεύει ο άλλος. Όχι αυτός ο πρόεδρος κτλ. Εγώ έμαθα ότι ο Γιώργος Σαββίδης έκανε bullying στον προπονητή μετά το μάτς με την Βίντι. Πώς λένε, Βίντι. Βίντι. Ναι. Στο Λουτσέσκου. Στο Λουτσέσκου. Και την έχει ψωνίσει. Και όχι μόνο έχει κάνει bullying ο Γιώργος Σαββίδης στον, πώς το λένε, στον Λουτσέσκου. Αλλά και από το περιβάλλον του Προέδρου άκουσε πάρα πολλά πράγματα για αυτό το μάτς ο προπονητής. Ναι, αλλά βγήκε και είπε ότι οκ, σφάλαμε, δεν, ναι, καταλάβαμε αλλά τη δυσκολία του αγώνα. Έχει τρελαθεί, ναι, θέλει να πάρει διπλό εκεί πέρα για να αποστομώσει. Θα πάρει. Δηλαδή, σου λέει ο Λουτσέσκου, εγώ ας πούμε έχω κάνει αυτούς τους αριθμούς. Έκανα 10 καλές εκπομπές, ας πούμε, 20-50. Και έκανα μια κακή. Έκανα μια κακή και με φωνάει στο γραφείο, κύριε μου, και μου λες για την κακή. Ναι, αλλά δεν είναι δείγμα ομάδας, ναι, αυτό. Σου λέει, μαγκά, εδώ στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο πρωταθλητισμός, θέλουμε, ναι, νίκες. Και όταν, ναι, έρθουν ήττες, ναι, να έρθουμε καλή ευάνηση, όχι, ναι, με παιδική χαρά. Ναι, αλλά μου αυτό αργούς, πείραξε. Μου φέρε αργούς χάφε, ΠΑΟΚ. Ναι, μετά μπορεί, ναι, να το πει, ναι, και αυτό. Δύο ταξί και γραφείο και ιδιών έχει ο φίλος ο Κοτούλας. Άρα είναι ισοδηματία. Δύο ταξί. Ναι, δύο ταξί άμα έχει για τα. Και γραφεία και δύο. Και γραφείο και να είναι καλά. Τότε θα, ναι, δώσει και κανένα φράγκο. Ναι. Να πάει εκεί πέρα να πληρώσει στην εθνική ομάδα. Κάτσε να κάτω, ρε, μη σε βλέπω εδώ. Σας με αποσυντονίζει ο δικός. Καλός ο Κοτούλας. Ναι. Καλός, να το πει και το γιο του. Κοίταξε να δεις. Εκεί στο Καφτατζόγλιο καμιά φορά που θα παίξεις, να πούμε επόπτης και τα λοιπά. Και το ξανακάνεις. Μετά θα έχουμε θέματα γιατί αυτοί μπορεί να φωνάζουν, να πούμε. Εντάξει. Ναι. Και αυτό, ναι, πώς νιώθει ένας παοξής που υπάρχουν διαιτητές β' εθνικής παοξίδες. Και παίζουν στραβά τον Ηρακλή, να πούμε, γιατί λέμε για τον Παοξής. Παοξής πάλι φταίει γι' αυτό, ρε Σι Κωνσταντίνε. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε εναντίον των άλλων ομάδων, ο Ολυμπιακός. Για τη Β' Εθνική Super League, παίζουμε για τη Super League, αλλά και για τη Β' φταίει ο Παοξής. Ρε παιδί μου. Είμαι τόσο, δηλαδή, έχω απλώσει τόσο παντού τα δίκτυα μου, εγώ ο Παοξ, και λέγω και τη Football League. Ρε εδώ εμένα μου, δεν μπορώ να ελέξω. Είναι ο Κοτούλας, ναι, Παοξής τροπετίστας. Είναι. Είναι ο γιος του Παοξής. Είναι. Είναι. Πέπεξε τον Ηρακλή. Ναι, αυτό. Τον αυτό έσφαξε. Είναι ένα δείγμα. Είναι ένα δείγμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχει ο Παοξ. Σημαίνει ότι είναι ένας Παοξής που είναι τρελαμένος ενδεχομένως με τους Ηρακλειδείς. Έτερον εκάτερον. Έτερον εκάτερον. Λοιπόν. Έτερον εκάτερον. Στο, ναι, τεστ αλήθειας λέει. Ναι. Να βάζαμε και τον Μπάρκα. Ναι. Λέει να σου όπως είπα και εγώ. Ναι, όπου. Να το ρωτήσουμε, επηρεάσκες από τη φάση, ναι ή όχι. Αν επηρεάσει και ο Μπάρκας από τη φάση. Και ο Μπάρκας μέσα. Ναι, γι' αυτό σου είπα. Βάλε, ναι, και τον Μπάρκα. Στο άλλο δωμάτιο. Στο άλλο δωμάτιο. Ναι. Να μας πει ο Παγιατής να την αλήθεια. Ο Μπάρκας φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται, ναι, και είναι σαν κλαμμένος. Το είχε πνίξει. Το είχε πνίξει. Πρώτα πήγε η κρυμπάλα μέσα και μετά ο Μαουρίσιο πηδάει από πάνω. Ναι, 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 αυτό, ναι, λέμε. Ναι. Το χρονικό σημείο. Έτσι, Κωνσταντίνε μου. Σωστά, ναι. Καλησπέρα, λέει στο δίδυμο. Υπάρχει δικασμένο με εμάς, λέει, για καταστάσεις στο Κύπρο να μας τιμώρησαν στο πρωτάθλημα. Αντώνη, επειδή λίγο το έψαξα, ήταν παιχνίδια knockout, διπλά. Δεν ήταν παιχνίδι σε όμιλο. Ναι. Έτσι.
Έχει, υπάρχει ειδοποιός διαφορά. Τι να κάνουμε. Μάλιστα, τώρα. Ναι, υπάρχει ειδοποιός διαφορά. Ειδοποιός διαφορά. Λοιπόν, ειδοποιός διαφορά. Λοιπόν, έχουμε πολλά μάτς. Πάρα ναι. πολλά μάτς το Σαββατοκυριακό. Α, ναι. Μπορεί λέει ναι, να πέσε μελοκόκαλη σε αυτούς. Να μια άλλη, να μια άλλη. Είναι μια άλλη παράμετρος. Ναι. Ο Κόκαλης, ο οποίος τώρα και ψυχολογικά δεν θα είναι και στα καλύτερά του, να ακούει τους Ολυμπιακούς να τον βρίζουν που τους έχει κάνει. Αποχώρησε μένα... από το δουσού του Ολυμπιακού, έτσι. Ναι. Είναι είδηση αυτή. Ο Κόκαλης είναι εδώ και 15-20 χρόνια στο δουσού. Στα 79 ναι. χρονών. Ναι. Με τόση περιουσία, τόση δύναμη. Εγώ δεν λέω ότι το έκανε ο άνθρωπος. Ναι. Και τηλεθεατής μου, να ξέρεις. Ναι, γουστάρι. Ο Κόκαλης γουστάρι Ραπτόπουλο και Αλέφατο. Και Αλέφατο. Ναι, τριπλέτα. Περνάει καλά. Ψυχοθεραπεία είναι τηλεόραση, φίλε, και το ραδιόφωνο, βέβαια. Ναι. Ενημέρωση, αλλά χαβαλές. Μπορεί να ακούει κιόλας, αλλά θα του πω και το εξής. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει δύναμη να στείλει 50 τσογλάνια να το 50, κάνω... 1050. Δεν μπορεί. 1050, αλλά μπορεί δεν νομίζω να ασχοληθεί ο Κόκαλης. Γιατί να... εγώ αν ήμουν Κόκαλης θα το έκανα. Ναι, να σου ξαναπώ. Δεν λέω ότι το έκανε, ναι. αλλά λέω αν ήμουν Κόκαλης. Αν ήσουν μπορεί να το έκανες. Ού, θα έστελνα. Ναι. Και με τέτοιο ντέρτι. Α, δεν μου γυρίσετε τα μυαλά. Γυρισμένα τα μυαλά. Ναι, ναι, ναι. Έχασε το παιδί του, έχασε αυτά, δηλαδή δεν τα καλά του. Ο Φερέ στέλνει μήνυμα εδώ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στον Γιώργο. Μήπως είναι φιλικό, λέει, και έβαλαν Έλληνα, εδώ υπάρχει ρεπορτάζ. Για ποιο, ναι. Για το ατρόμητο ΣΠΑΟ. Του Γιώργου το μυαλό. Είναι υποχθόνιο, ναι, βάζει. Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι ο Γιώργος. Εγώ είμαι υδροχός. Αλλά το μυαλό του Γιώργου παίρνει στροφές. Παραπλήσεις με τις δικές σου. Ναι, μ' αρέσει που παίρνεις στροφές. Πρόσεξε να δεις. Δηλαδή, σου λέει τώρα ο Ατρόμητος θα είναι μισός. Ναι. Δηλαδή και τον Απτόπουλο να βάλω διαιτητή και τον Κόκκινο και τον Κουλιανό και οποιοδήποτε. Ναι. Και τον Κόκαλη να βάλω και τον Μαρινάκη. Δεν μπορεί να με. Υπάρχει πάντως ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Και ο Περέρα ήθελε ξένο διαιτητή, αλλά ναι. η UEFA το ξεκαθάρισε. Ξένους διαιτητές ναι. μόνο στα παιχνίδια μεταξύ των Big Four. Ναι. Πάω Κάρι, Πάω Ατρόμητος. Και μόνο στο Πάω Κάρι γιατί είναι παιχνίδι ψηλού κινδύνου. Που δεν άλλου ξένου. Υπάρχει ένα μας Πάω Ατρόμητος 2-1 που προηγήθηκε ο Ατρόμητος και έγινε 2-1 μετά στην Τούμπα. Στην Τούμπα, ναι. Το οποίο το στήσιμο του Ατρομήτου σαν εντεκάδα και σαν θέσεις είναι τρεις φορές χειρότερο από το στήσιμο του Ερέρα στο ΆΚΑ, στο ΑΕΚ Άρης 4-0. Για δηλαδή, πότε μιλάς τώρα. Δηλαδή, άμα δεις την εντεκάδα, βάλει το Μανσόν Στόπερ, βάζει ένα παιδάκι που έβαλε και τον κόλ και εξαφανίστηκε μετά, back half που είναι βαρύ κορμί. Βάζει τον Κυβρακίδη αριστερό, back half. Λες δηλαδή ναι, ότι ναι. είναι υποχθόνιο. Όχι. Όχι. Λέω ότι μπέστε εσείς έτσι ναι. και παίξτε. Αν κερδίσετε, κερδίσατε. Ναι. Δεν λέω, δηλαδή, μπέστε και αν κερδίσετε με αυτό το στυλ, κερδίσετε. Είστε μάγκες. Και αν μου πει τίποτα κανένας, θα πω ρε παιδιά, είχαμε το Μανσόν Σέντερ Μπακ. Το Μανσόν Σέντερ Μπακ, ναι, αλλά. Ναι. Εγώ ναι. σου είπα και κάτι ναι. εκτός. Δηλαδή, εμείς ναι. δεν τα υιοθετούμε ναι. αυτά. Λέμε, ναι. αν είναι να κάνει μια μαϊμουνιά, δεν τα υιοθετούμε. Ναι. Κάτι για να κερδίσει όμως, όχι για να χάσεις. Ναι. Έσεν είναι. Ναι. Δεν είναι, υπάρχει και εδώ διαφορά. Ναι. Κάνει μαϊμουνιές τέλος ναι, πάντων. Ναι. Δηλαδή αν κατέβαινε Ατρόμητος Ολυμπιακός και είχε δανεικούς και έπαιζε ο Μασό σέντερ μπακ, ο Κυβρακίδης αριστερά ναι. και έπαιζε 18 χρονών παιδάκι back half με ένα 90. Τι θα λέγαμε εδώ, τι θα λέγαμε. Αυτά που είπαμε για αυτήν την εβδομάδα, γιατί εμείς τα λέμε. Τα λέγαμε, ναι. Λοιπόν, πολλά το μάτς, πάρα πολλά μάτς το Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε και συναυλίες, να μην ξεχνιόμαστε. Έχει. Να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά. Σήμερα ξεκινάει η Μελίνα Σλανίδου, φωνάρα. Ωραία γυναίκα. Και ωραία γυναίκα και, ωραία, και καταπληκτική φωνή. Ωραία γυναίκα. Θέατρο Βεργίνα. Ναι. Πήγα πέρσι την είδα, ξαναήρθε. Είναι εξαιρετική. Σήμερα ντεμπούτο. Εσύ είσαι ερωτευμένος με την Μπέγκη Ζήνα. Τώρα... Πολύ. Ναι. Πολύ. Καλά, εγώ με τα μπουζούκια ένα διάστημα ξέρει. Επένδυα. Όχι σαν τραγουδίστρια, σαν γυναίκα ήσουν ερωτευμένος με την Μπέγκη Ζήνα. Ναι. ναι, και σαν τραγουδίστρια. Καλά, αυτό δεν μας νοιάζει. Ναι, το ναι, ναι. δεν περνάει. Αυτή ναι. τώρα τι είναι. Σ' αρέσει σαν τραγουδίστρια ή σαν γυναίκα. Σαν φωνή πρώτησα και σαν γυναίκα καλή είναι, δυνατή είναι η Μελίνα. Ναι, ναι, είναι μια χαρά. Πάνε τη δούμε. Πάνε τη δούμε, βέβαια. Θέατρο Βεργίνα. Ναι. Ανεβαίνει λοιπόν Θεσσαλονίκη σήμερα έχοντας στις αποσκευές της όλες τις μεγάλες επιτυχίες με τραγούδια του αγαπημένου σου, του Μίμη Πλέσα. Ο Πλέσας ναι. είναι δικός μου άνθρωπος. Βέβαια τα τραγούδια του ήταν ρομαντικά. Ναι. ναι. Άρα θα έχουμε ρομαντζάδα. Ρομαντζάδα. Ναι, ναι. Θα βρίσκεται λοιπόν στο θέατρο Βεργίνα Μελίνα Σλανίδου για 6 παραστάσεις και όσοι ενδιαφέρεστε για εισιτήρια θα τα βρείτε στο Regis Casino, στα Public και στο ticketservices.gr. Θα περάσουμε ωραία. Θα ξεδώσουμε, Κωνσταντίνε. Θα ξεχάσουμε αυτά τα δικαστικό, οικονομικό, ναι, 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 πολιτικό, ναι. κοινωνικά. Ναι, ναι, μ' αρέσουν αυτά. Σ' αρέσουν, είσαι, ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε πρόγραμμα Super League με εντυπωσιακό πρώτο σέντο μέτρο σήμερα για την νέα Τούμπα. Μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Έφτασε, είναι εδώ και από σήμερα μπορούμε να την απολαύσουμε, φίλες και φίλοι. Και βεβαίως μιλάω για την κορυφαία σειρά House of Cards. Φίλες και φίλοι, επιστρέφει σήμερα 2 Νοεμβρίου στο Netflix μέσα από τη Wit Vision με τον έκτο κύκλο και τελευταίο βεβαίως του τηλεοπτικού πολιτικού δράματος που καυτηριάζει το πολιτικό σκηνικό της Αμερικής. Η Wit Vision είναι ο νέος τρόπος να απολαμβάνετε Netflix και σε 4K Ultra High Definition. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι χρήμα. Χρήμα. Πάκο Ερέρα. Πάκο Ερέρα. Αν πείτε Αργιανή όχι να μην φύγει, είστε μικροί σε θέλω.
μικραίνετε την ομάδα σας. Λέει ο Κωστής. Λέω εγώ. Ναι, ναι. Γιατί εγώ μπορώ να διαφωνώ. Είστε υπέρ των μειών τριών βαθμών του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Ο Μπον Βιβέρα Βαρδάκης λέει όχι, μείον 13. Έτσι είναι η Μπον Βιβέρα Βαρδάκη, όπως μας βλέπει. Αν πείτε ναι, θέλουμε μείον 3 βαθμούς. Πινών Βιβέρ. Ναι. Πάει το DNA του Παόξη. Ναι. Πάει! Πάει, 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 πάει. Ένα τρίτο ερώτημα δεν το θυμάμαι. Και ένα τρίτο ερώτημα, Κωνσταντίνε, βάλαμε πολλά. Μέπνιξε. Ήρθαν οι δύο. Ο Αλέξανδρος από την ΚΟ. Ήρθε ο καλά. Ο Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης με ντουντούκες. Μα αποσυντώνησαν. Πάμε στον κόσμο. Γέμισε το κέντρο. Εντάξει. Έχουμε βάλει πολλά θέματα σήμερα. Κουβεντιάσαμε νομίζω αρκετά σοβαρά. Έτσι, πάμε. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα σας. Καλό σώμα, ρε. Τι κάνετε? Θα εισηγηθώ εκπομπή να πάρει στο Μετρόπολης με τον κλαδά Παρτενέρ. Αυτός είναι ο Παρτενέρ που σου βρήκαμε, ναι. Απλά να ξέρεις ότι έχει δυνατά δάχτυλα. Καλά και αυτός αντέχει, είναι θεριό. Είναι θεριό, αλλά και τώρα τα δάχτυλα είναι μοναδευτικά. Αετομαχίες θα βγει εκπομπή. Λέγε. Ωραία. Αετομαχίες. Αετομαχίες, ναι. Έτσι, ναι. Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πολλές πιθανότητες να καταβγεί στο πρωτάθλημα, εκτός και αν αυτοκτονήσει, αυτό είναι γνωστό. Βέβαια, εκτός άμα βάλεις πάλι τρικλοποδιά. Έλα. Ίσως ο κύριος Μελισσανίδης και ο κύριος Μαρινάκης. Μάλιστα. Έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Α... Και μακάρι να διαψευθώ. Μακάρι να διαψευθώ. Τον Μάιο μην βγούνε με σκοπό να καλύψουν τις αδυναμίες αγωνιστικές και εξωαγωνιστικές και πούνε εσείς ξέρετε γιατί πήγαμε μείο λόγο άλοθη. Το άλοθη. Άλοθη. Να πάει στους οπαδούς. Άλοθη σου λέει βάζουνε. Άλοθη βάζουν και οι δύο. Μ' αρέσεις ρε Νικόλα, μ' αρέσεις ρε φίλε. Άλοθη λες. Ναι. Αυτό που θέλω να πω. Κύριε Νίκο Κουλιανέ. Μάλιστα. Αγαπημένε μου φίλε. Ναι βέβαια τα καιρομούτσο. Δεν χρειαζόμαστε μεταχειρισμένα μαντήλια. Γιατί τα δικά μας πλειώ θα θέλουν μάλλον. Ναι. Αν θέλετε καινούρια. Θέλει καινούρια. Θέλει φρέσκα. Ναι. Καθαρά! Το κύριο Κεντζόπουλο, το κύριο Τακύρια, του δώσω εγώ μαντήλια! Ναι, γιατί πολύ κλάμα πέφτει! Γιατί κλαίνε αυτοί που ζουν από την ΑΕΚ! Όχι εγώ που ζω από τα χέρια μου! Όπα! Όπα! Σε κατάλαβε! Βέβαια! Σε περιμένω την Κυριακή στη Μαρμίτα! Φύγε! Σε περιμένουμε γενικώ! Ναι, σε περιμένουμε! Ωραία τα είπε! Ναι! Μην λέει τα ρίξετε στου λαού για τι κακέ επιλογέ που είχατε στο αγροτικό κομμάτι και την πληρώσει όλα. Άλοθη σου λέει ο Ολυμπιακό ΑΕΚ βλέπει άρα, ότι δεν φτάνουν τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Σου λέει ας βάλω εγώ το άλοθη. Άρα λοιπόν λέει εμέσω ότι μπορεί ο κύριο Μελισσανίδη και ο κύριο Μαρινάκη να βάλουν τίποτα δικά του παιδιά. Μπορεί. Ναι. Σκεφτεί κάποιο. Να βάλω κανένα αυτόν κόλλα σου. Ναι, να βάλω κανένα και να τα ρίξουμε στο λαό. Ναι. Πάμε ναι. Στον κόσμο. Ναι, καλό, πάμε, καλό, καλό, ωραίο, καλό, ωραίο, 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 ωραίο. Καλημέρα, ναι. Λοιπόν, έλα καλημέρα. Φεύγω γρήγορα Τετάρτη, θα πω τρία πράγματα Τετάρτη και κλείνω. Λοιπόν, έλα. Αυτό που είπε ο Κωστής στην εισαγωγή. Λοιπόν, Νίκο, χωρίς βρωμιά και ίντρικα, τα μισά αθλητικά ραδιόφωνα στην Ελλάδα θα είχαν κλείσει. Λοιπόν, να το ξέρεις. Να σου πω κάτι τώρα, χωρίς πλάκα, γιατί θες να μιλήσεις σοβαρά. Δεν θα είχαν κλείσει, αλλά δεν θα είχαν ενδεχομένως αυτά τα νούμερα. Το δέχομαι εγώ αυτό. Το δέχομαι. Εγώ εντάξει, χωρίς την εισαγωγή που έκανε ο Κώστας στην αρχή. Λοιπόν, δεύτερον. Άλλο το passing game της Premier League, για τον Άρη το λέω αυτό, ναι. Της La Liga, ναι. Και άλλο να νομίζεις ότι παίζουν Νόμπλιας ακόμα μέσα. Ναι. Αυτοί παίζουν passing game αλλά Νόμπλιας. Θυμάσαι που γυρνώσει την μπάλα πίσω και λέγαν Πασάρι, λέγαν ο Νόμπλιας. Ναι. Άλλο το passing game είναι Νόμπλια. Και τρίτον και τελευταίο και κλείνω, ο Τρομπέτας είναι κρατήριο και δύο ανέχει. Ναι, και δύο ταξί μας έρθει. Λοιπόν, είναι Πασόκ και να σου πω γιατί. Πασοξές είναι. Το ξέρουμε ότι πάσο καλά. Ποιο, πατάει επιπτωμάτων αυτός ρε. Αυτός πατάει επιπτωμάτων ρε. Αυτός είναι πολύ Πασόκο σήμερα. Φύγε ρε Πασόκο, φύγε. Πατάει επιπτωμάτων. Τους γυρίζεται από μακριά, ξέρει γιατί είναι Πασόκο αυτός. Είναι έμπειρος. Έχει μούρι ο... Μη! Ναι. Πάμε, έλα φίλε. Πάμε, καλημέρα. Έλα φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Έχουμε παρεμβάσεις εδώ. Ναι. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να κάνω ένα σχόλιο, αν γίνεται, παρακαλώ, χωρίς διακοπή. Μάλιστα, κύριε. Παρακολουθώ την εκπομπή σας περίπου ένα χρόνο. Και τον κύριο Ραυτόπουλο τον παρακολουθώ και το μεσημέρι. Μάλιστα. Όχι μόνο γιατί είναι καλή παρέα, αλλά γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το κοινωνικό φαινόμενο Ραυτόπουλος, που θα έλεγα. Ναι. Και θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Είχα την τύχη, αλλά δεν επί του παρόντος, θα το πούμε άλλη φορά, να παρακολουθήσω ένα συνέδριο για την συμμετοχή των αθλητικογράφων στον σύγχρονο λόγο και στην αγωγή γενικότερα των νέων. Και αν εξαιρέσουμε την εντύπωση που είχα μέχρι τώρα, για να αναφέρω ένα δικό σας μόνο, το φίλο μου τον Θωμαίδη, είχα την εντύπωση ότι υπάρχει μεγάλη λεξιπαινία. Σήμερα το πρωί άκουσα από τον αγαπητό Κωνσταντίνο μια καταπληκτική ανάλυση χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα με ένα απίστευτο πλούτο λέξεων.
τόσο πολύ που σημαντικά να αλλάξει ο ειδικότητα και από τις επιστήμες να πάω σε γλωσσολογητές. Θέλω λοιπόν να πω, αν θέλετε το ακούτε ή όχι, ότι κάπου κάπου τέτοιες αναλύσεις σε αυτή την ποιότητα μπορεί να μην πουλούν, μπορεί να μην έχουν ακροαματικότητα, να μην εγείρουν τον, αυτόν που θέλουμε τον βρωμιάρι με τη σαγδινάρα που λέγεται με τα νύχια και όλα αυτά, αλλά προσφέρουν πολύ μεγάλη υπηρεσία σε όλους οπαδούς. Αυτά. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Και με βρίσκεται ναι, και με βρίσκεται απόλυτα, ναι, απόλυτα σύμφωνο, το έχω πει και στον Κωνσταντίνο και εκτός αέρα, ότι οι κοινωνικοπολιτικές σου αναλύσεις σε ορισμένα θέματα αγγίζουν το τέλειο. Έτσι, όσο και να ακούγεται. Ναι. Ήταν όχι μόνο η ανάλυση, ναι, αλλά ο λόγος που χρησιμοποιεί. Ναι, ναι, ήταν και απλώς δωρικός για να το καταλάβουν και όλοι. Όχι μόνο, ναι, αυτό, ναι, και έχει ένα λεξιλόγιο απίστευτα πλούσιο. Πρέπει, ναι, επιτέλους, και τον τελευταίο, αν μου επιτρέπει η λέξη Παοξή, να το μάθουμε να μιλάει με 500 λέξεις, όχι με 20. Ναι, να σε καλά, να σε καλά, κυρία μου, μην μιλάς εσύ, είναι καλά λόγια για σένα. Πάει γιατί, όχι, δεν πάει ακροματικότητα. Μα και εγώ, καλό λόγο, ναι. Δεν έβγαλα κύχτο πρωί, γιατί η ανάλυση σου σε εκείνο το κομμάτι εμβάθυνες τόσο πολύ που έφτασες κατευθείαν to the point, έτσι. Λες, κατευθείαν στο σημείο του προβλήματος. Όταν γεράσεις, ναι, και έχεις παραστάσεις, ναι, 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 έχεις, okay, και άλλες εμπειρίες τώρα. Αυτό είναι. Είναι εμπειρία, ναι, βέβαια. Είναι εμπειρία. Ναι. Καλημέρα, πάμε. Ναι. Καλημέρα! Δεν άφησες εκπομπή για εκπομπή, φίλε. Χρόνια πολλά στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό σήμερα. Ναι. Γιατί είναι το ακίνδυνο, γιορτάζουν. Λοιπόν, καλό, όπως ήταν οι Παοξίδες 30 χρόνια που σπάγαν και ρημάζαν που δεν πέραν το πρωτάθλημα, τώρα έρθει η ώρα αυτό να κάνουν επεισόδια. Ωραίο. Επεισόδια κάνει όποιος δεν παίρνει πρωτάθλημα. Είναι νόμος. Και τώρα τι λένε οι Παοξίδες. Τώρα να συμμαζευτούμε, να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό κοιτάξτε. Yeah. Δηλαδή, τα επεισόδια που κάνουμε δεν παίρνουν το πρωτάθλημα. Όπως συμμαζεύτηκε ο Ολυμπιακός 15 χρόνια. Τον είδες να κάνουν, yeah, επεισόδια πουθενά σχολεία. Τώρα θα πέφτουν στο ρέντι. Yeah, τώρα θα λαχανίδες, yeah, ναι, και ναι, τολμαδάκια, ναι. Έτσι. Τελικά ο Νίκος είναι πολύ σοβαρό άτομο. Μπράβο του. Δεν υπάρχει θέμα αντικατάσταση του Ερέρα ακόμα και σε περίπτωσή σα και θα σου πω γιατί το λόγο. Το λόγο, το λόγο. Το λόγο. Ναι. Ο λόγος είναι ότι ελέγχει 8 παίκτες από τη 16άδα, οι οποίοι είναι Λατίνοι. Ισπανοί και Αργεντίνοι. Ναι, ναι, ναι. Και θα, ακριβώς, γίνει η ομάδα ένα μπάχαλο. Mm. Εάν θα φύγει ο Ερέρα. Και εγώ θα αντιδράσουν αμέσως, γιατί όλους αυτούς τους έφερε αυτός και αυτοί όλοι ήρθαν εξαιτίας του Ερέρα. Μπράβο, Αργιανέ. Μπράβο, Αργιανέ. Είναι και ο λόγος που του λέω ότι φύγει αυτός τώρα με αυτούς τους παίκτες να δημιουργήσει ένα Γκουαρδιόλα στυλ ποδόσφαιρο με ένα υλικό το οποίο είναι κάτω του μετρίου. Όχι, δεν είναι κάτω του μετρίου. Και το άλλο το ζήτημα. Ναι. Τι είναι στη Διαμαντόπουλος, τι βιολί βαράει αυτός. Εγώ δεν το κατάλαβα. Τεχνικός. Ο Διαμαντόπουλος είναι το παιδί του Μάκη Ψωμιάδη. Μάνατζερ, ευφυής, έξυπνος. Με γνώση το ποδόσφαιρο. Με γνώση το ποδόσφαιρο που κάνει τα κουμάντα του. Πέρσι με τον Παναθηναϊκό έκανε πολύ δουλίτσα. Έτσι. Και φέτος είναι εδώ. Κοίτα, το πολύ δουλίτσα τι σημαίνει. Ότι άκου τι σημαίνει πολύ δουλίτσα. Πολύ δουλειά σημαίνει ότι εγώ αξιολογούμε για τη δουλειά μου. Αν ο Άρης πάει καλά, θα πούμε ο Ερέρα, ο Διαμαντόπουλος κτλ. Μπράβο. Αν ο Άρης δεν πάει καλά, θα πούμε τον Ερέρα. Ο Διαμαντόπουλος λοιπόν, στην αποτυχία, ο Διαμαντόπουλος δεν παίρνει μερίδιο. Δεν έχει απώλειες. Στην επιτυχία έχει. Ναι, Κώστα, κοίτα να δεις. Όπως και προχθές, φάγανε έξυπνο ο Μυροφορίδης, ο Πανέξυπνος τα ρίξαν στο μαύρο πιτ, να πούμε, στο Βοσνιάδη. Δεν είναι θέμα να αλλάξει προπονητή. Ο Παντελίδης δεν θέλει να μας δει. Δεν έρχεται. Ο Πετράκης δεν φεύγει από τα Γιάννηνα. Ο Σουνίδης δεν φεύγει με τίποτε από το. Δεν φεύγει, δεν φεύγει. Άστο, άστο. Εγώ για Πετράκη έμαθα πάντως. Πιο πολύ για Πετράκη έμαθα. Θα τον άλλαζα μόνο στην εσχάτη περίπτωση μόνο με έναν. Μόνο με τον προπονητή του Αδρομή του Αθηνών. Με εκείνο θα τον άλλαζα. Ναι. Γιατί είναι αξιόλογος. Αποδεικνύει ότι ξέρει μπάλα, ξέρει να στείνει την ομάδα, ξέρει να παίζει ωραία μπαλίτσα. Αλλά εντάξει τώρα για αυτό. Αργιανέ, να σου πω κάτι. Πήγες κατευθείαν και εσύ στο στόχο και κλείνουμε αυτό. Ότι αν φύγει ο Πάκο Ερέρα, η χρονιά σου θα χαθεί. Ενώ τώρα κερδισμένη. Θα χαθεί. Η μισή θα είναι γιατί το διώξατε, είμαστε Ισπανοί. Η άλλη μισή θα είναι. Σωμένος είναι ο Άρης, Ευρώπη δεν θα βγει. Τι σωμένο και τι κρίμα. Θα πας αύριο με τον Κουλούρη και τον Καντισέια να πιείτε καφέ στην καφετέρια. Μπα εδώ θα είμαι στο στούντιο. Κοίταξε. Αλλά Κουλουρά, ναι, για σπονηρούς. Βάλ το επειδή σε παρακολουθώ στο στοίχημα. Ναι. Βάλτε ένα άσο μίγρονο διπλό τελικό. Να γίνει ανατροπή. Εγώ θα, ναι, πω για τους σπονηρούς, βάλτε το 1-1 σκορ. Α, μπορεί. Βάλτε το 1-1 σκορ. Να εκτεθεί, okay, να εκτεθεί όλη η Ελλάδα. Yeah. Καλημέρα. Yeah. Πάμε επόμενη γραμμή, δεν σε βλέπω. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κωστά. Μάλιστα.
Έθεσε ένα ερώτημα στην αρχή. Ποιο? Είπες μάλλον να βάλουμε κάπου ένα τεστ αληθείας. Α, το τεστ αληθείας. Ναι. Κουλιανέ, ναι. Κουλιανέ. Εγώ λέω να σε συνδέσεις τώρα με Καλώδη ο Ραπτόπουλος και να σου κάνει την εξής ερώτηση. Ναι. Θέλεις να τιμωρηθεί, θα ήθελες να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός αν δεν ήσουν 6 πόντους μπροστά. Αν δεν ήμουν 6 πόντους μπροστά. Ναι, όχι, δεν θα ήθελα πάλι. Όχι, δεν θέλω να τιμωρηθεί. Δεν θα ήθελα. Να σου πω γιατί. Είτε θα μου βγει. Γιατί με. Πού το ξέρεις. Με έβαλες στο καλώδιο και το ξέρεις. Έβαλες στο καλώδιο. Κάτσε. Με λες ψεύτη χωρίς να με έχεις βάλει καλώδιο. Θα σου πω. Το έχω βάλει κι άλλη φορά. Αυτό που αισθάνεσαι. Αυτό που αισθάνομαι. Μα θα μου βγει. Άκουσε με λίγο. Μισό. Ξινό θα μου βγει. Θα φάω κι εγώ μειοτρεις μετά. Γι' αυτό σου λέω δεν θέλω. Ξέρεις γιατί ψεύδεσαι. Ναι. Και το παίζεις. Ξέρεις εσύ για μένα τώρα. Ναι, ξέρεις εσύ. Γενικά, τι θα έρθω να σας πω. Ναι. Κουλιανέ, όταν ο ΠΑΟΚ στην εκδίκαση του Ολυμπιακού με τον Πλατανιά έστειλε παράσταση. Ναι. Και τι είμαι εγώ, ΠΑΟΚ. Είχες βγει ποτέ στο ραδιόφωνο να πεις ότι δεν θέλω την παράσταση κατά του Ολυμπιακού. Μα είμαι εγώ, ΠΑΟΚ. Εγώ αποφασίζω να κάνω ΠΑΟΚ. Τότε βγήκες. Εσύ σαν Κουλιανός βγήκες τότε να το πεις. Δεν βγήκα ούτε το ένα να πω, ούτε το άλλο δεν βγήκα να πω. Οκ, θα πάρεις το πρωτάθλημα στα δικαστήρια, βγήκες να πεις ότι εγώ δεν θέλω το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Φυσικά, είχα βγει, ναι, δεν μ' ακούς. Πότε βγήκες. Βγήκα, το απόγευμα, δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς. Καλά. Εντάξει, ναι, κρίνεσαι. Και εσύ κρίνεσαι. Κρίνεις έναν άνθρωπο, κρίνεις έναν άνθρωπο. Άκουσε με, κρίνεσαι, ξέρεις γιατί. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σου το αποδείξω αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Δεν μπορώ να πάρω το ηχητικό δύο χρόνια πριν. Τότε που βγαίνατε και κράζατε όλα τα ραδιόφωνα. Να πάρει το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού και τώρα επειδή είστε 6 πόντους μπροστά και το έχετε σίγουρο το πρωτάθλημα. Γιατί σίγουρο δεν είναι τίποτα στη ζωή, φίλε. Παίζει τζάμπα μάγκες και υπότες κατά της διαπλοκής στο ποδόσφαιρο. Δεν μου λες, πες μου και εσύ κάτι αυτοί. Τώρα. Ναι. Αυτοί είστε ναι. Εμένα με πειράζει που γενίκευσε το θέμα στο πρόσωπό μου. Τι αυτοί είστε. Ναι. Εμένα ξεφωνίζεις. Ωραία, εσένα, ναι. Τι ωραία. Εσύ κρατάς μικρόφωνο. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο, βρε αγόρι μου. Ναι, αγόρι μου. Άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί κάνατε επεισόδια εσείς, θα με απαντήσεις. Γιατί είναι κάφρη, γιατί κάνετε επεισόδια. Έχω κανένα πρόβλημα στο. Ναι, έχω κανένα πρόβλημα αυτό να σου το πω. Μα δεν το έπρεπε. Το μόνο εύκολο είναι. Το μόνο εύκολο είναι να κατηγορείς κάποιους. Άκουσε τι πάθανε οι ομάδες. Δευτερόλεπτα. Βγήκε αυτός να κατηγορήσει. Άκουσε τι πάθανε οι ομάδες. Αφήσαν οι ομάδες, όλες οι μεγάλες, τους συνδέσμους τους, ξέφραγκο αμπέλι, να μπαίνουν μέσα όλες οι κοινωνικές ομάδες και να γίνεται του κουτρούλιο γάμος, ο πύργος της Βαβέλ. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν τιμωρίες με μείον βαθμούς. Ακριβώς. Έρχεται ο Νικομουνισταράδος λοιπόν τώρα πανέξυπνα, σωστά θα πω εγώ, και λένε ότι... Βάζουν στο κόλπο δικαστές, αστυνομικούς, λοιπόν, πολιτικούς. Και τώρα τρέχα εσύ Μαρινάκη, Σαβίδη και Μελισανίδη, να ξεμπλέξεις όλο τον πύργο της Βαβέλ μέσα στους συνδέσμους, τους αριστερούς, τους δεξιούς. Τους Πακιστάνους, τους Αλβανούς, όλες τις κοινωνικές ομάδες και βρες άκρη. Ναι. Και τώρα φοβάστε και τρέχετε και βγάζετε ανακοινώσεις. Ναι. Γιατί βγάζετε ανακοινώσεις, γιατί αγαπάτε το ποδόσφαιρο, όχι. Φοβάστε, μη φάτε μείον βαθμούς. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα, ναι. Ηθικότατη, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλά, για ηθική πάντως δεν μπορεί να μας μιλάει ο Ολυμπιακός, ο φίλος του Ολυμπιακού. Όχι. Ο μόνος που δεν μπορεί να μιλάει. Πάμε, κανένας δεν μπορεί να μιλάει. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Ραπτόπουλο, να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν ο ΠΑΟ ξεκίνησε με μείον 2, ναι. Είπες ότι το πρωτάθλημα δεν είναι ίσο, γιατί οι ίδιοι μας σκίσανε για πέρσι, μας σκίσανε και για φέτος. Ναι. Τώρα γιατί βγαίνεις και κάνεις, βάζεις κουίζ, αν ο ΠΑΟΞΙΣ θέλει τους μείον 3 από τον Ολυμπιακό και αν τους θέλει χάνει το DNA του. Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα στα ίσα, που παίρνει και ΑΕΚ μείον, που παίρνει και Ολυμπιακός. Ή πονηρώσεις και κάνεις επίδεσες ερωτήσεις ή πολύ χαζός. Για χαζός δεν μου φαίνεσαι. Είμαι χαζός. Όχι, χαζός. Φύγε. Καλημέρα, επόμενος. Ωραίος. Εντάξει. Αφού επιχειρηματολογεί είναι ωραίος. Ναι. Δηλαδή σου λέει Ραπτόπουλε γιατί το κάνεις αυτό. Μπαμπαμπα, σε εξηγεί. Ναι. Εμένα αυτός ο ακροατής, όσο και αν είναι επικριτικός και απέναντί μου, ξέρω εγώ, αντίθετος. Ναι, okay. Εμένα μου αρέσει. Mm-hmm. Πολύ ωραία τα είπε. Καλημέρα, επόμενο. Καλημέρα στον επόμενο, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Φίλε, εσύ είσαι. Ναι, εσύ είσαι. Πάμε, έλα, καλημέρα. Έλα. Αργιανός. Έλα, γόρι μου, έλα. Ναι. Δεν θα ήθελα να φύγει ο Ερέρα. Για ποιο λόγο. 2-2. Για τον λόγο ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης διατηρεί ακόμα, άσχετα από το κακό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ, ένα μυστήριο. Ομάδα μυστήριο. Ξέρεις που θα έρθει και δεν ξέρεις τι θα κάνεις ακριβώς με αυτή την ομάδα. Έχει γοητεία δηλαδή. Ναι. Εάν φύγει ο Ερέρα, έχει διαλυθεί και το μυστήριο και το suspense από την ομάδα που δεν ξέρει τι θα σου κάνει αυτή η ομάδα. Σε γοητεύει το. Ωραίο, μ' αρέσει. Όλους μας γοητεύει το μυστήριο. Μ' αρέσει ο φίλος. Πάμε επόμενο. Πολύ ωραίος. Ωραίος. Σου λέει εδώ,
Δεν ξέρω αν θα κερδίσω 2-0. Έχω το απρόβλεπτο μέσα μου, ρε παιδί μου. Ναι. Έχω το απρόβλεπτο. Να το δω, θέλω το απρόβλεπτο. Και, δεν, το έχω το, και δεν έχω το συνηθισμένο. Ναι. Μπορεί να παίξω με τον Πάο ναι. Και να το κάνω εκεί, διπλό. Όχι. Και να παίξω φούλε επίθεση, ξέρω εγώ. Και να βάλω 2 γκολ, να φάω 5. Ή να βάλω 2 και να ξεσχιστώ στα δόκα. Έχει το σαν σπέντε. Έχει το απρόβλεπτο. Βέβαια, το ισούμα θα γίνει το Μάιο και βγει ότι το απρόβλεπτο είναι 7ο-8ο. Δεν θα αρέσει. Νομίζω ότι δεν θα πονέσει κιόλα. Δεν θα πονέσει, λε εσύ. Γιατί. Έτσι πως είδαμε τον Άσο ξεκίνημα, όλοι είπαμε ότι είναι ομάδα έχει ποιότητα να μπει στην Ευρώπη, εξάδα τουλάχιστον. Θα τους πονέσουν οι κόρνες των Παοξίδων. Καλά, αυτό είναι και ένα άλλο. Η φωταγώγηση θέμα, ναι. Του Λευκού Πύργου περισσότερο από ό,τι αυγούν και δέκατοι. Και άλλους θα πονέσει, όχι μόνο Σαριανό. Πάμε επόμενη. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλώ την κυρία Δόρ. Πάμε, πάμε, Κωνσταντίνε. Την εκλεκτή κυρία. Κυρία. Κωνσταντίνε, χθε δεν είστε πήρα το απόγευμα, πήρα να σου πω τώρα καλό μήνα. Ναι, μας τα είπε σε εμάς τα απόγευμα, τα μετέφερα, ναι, κύριε Αγόρα. Κωνσταντίνο δεν τον είπα. Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, ο Αγιανός πολύ καλά τα είπε. Το προπονητή δεν θα το διώξουν. Ούτε 3-3. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί και στους πλανούς έχει μέσα. Ναι, θα χαλάσει το κλίμα σου λέει. Ναι, ναι. Και... τι πάθανε οι Αγιανοί, τρελαθήκατε εδώ πάνω πάλι σε ένα κατηγορία. Ναι. Ναι, βέβαια, 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 βέβαια. Έχει δίκιο κύριε Αγόρα. Εγώ είμαι μαζί τους. Λέω ναι. Ότι δεν πρέπει να φύγει ο προπονητής. Ούτε λόγος δεν ναι. Πρέπει. Εγώ λέω να φύγει. Εσύ λες να φύγει, ναι. Όπως θα φύγει τα φιλάνα που σου, καλά η μπάλα είναι στο κυλί, όπου θέλει πάει. Σωστά κυρία Δώρα μου, σωστά, καλά τα λες. Να έχεις ένα καλό πρωινό, έτσι, και να... τα χαλιά τώρα, λέει, έτσι, έλα. Με ποιον παίζεις αύριο, με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο τώρα, αύριο, 4 ώρα. Με τη χαλιά, τι χαλιά. Είναι τώρα, δεν βάζουν χαλιά στα σπίτια, θα φύγει η καθαρίστρια, μου τα έπαιμε. Έχεις καθαρίστρια, καλή είναι. Έγινε, καλημέρα. Θα έρθει να αλλάξουν χαλιά τώρα την παρασκευή, την άλλη εβδομάδα. Ναι. Γιατί τα συζητάμε το απόγευμα. Λοιπόν, εντάξει. Έχουμε. Τι, δεν θα πάρουμε άλλον. Όχι, δεν θα πάρουμε άλλον. Δεν θα πάρουμε άλλον. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε, τι να κάνουμε. Σήμερα. Ανάβει εκπομπή, πάμε. Ανάβει, ναι, ανάβει. Σταματάμε, φανάρια έχουμε. Μπροστά πρέπει να σταματήσουμε. Μπράβο του Αγιανού, δεν το περίμενα ότι θα ήταν τόσο πολύ υποτονική και τόσο πολύ ολιγαρκή. Α, υποτονικού χαρακτηρίζει. Και ολιγαρκή. Και ολιγαρκή. Ναι, αλλά μυστήριο σου λέω άλλο. Μπορεί να με κάνει πείρα. Άμα τον Ερέρα το λέγανε Φυρό. Ναι. Ρε εσύ έκανα ένα λάθος, πρέπει να με φάνε το κεφάλι. Ναι. Το οποίο αυτό το θέμα είναι τώρα. Το θέμα. Αν ο Πάκο Ερέρα έκανα εγώ αυτά που έκανα ο Πάκο Ερέρα θα με είχαν κρεμάσει έξω από το Χαριλάου, ρε. Ναι, αλλάζουν όμως εποχές, ναι. Αλλάζουν τα πλάνα, ναι, αλλάζουν ναι, ναι. Πολλά πράγματα. Λοιπόν. Επιτρέπεται ρε, να βάλει αυτό center back, half. Εγώ έκανα μια αλλαγή στον τελικό 30 χρόνια, με θυμούνται, ρε. Το θυμούνται, ναι, γιατί ήταν ο Φυρός. Τώρα έχουμε Πάκο Ερέρα. Λοιπόν, έχουμε πολλά μάτσο από το κύριο. Κάνε ένα κεφαλικό, το έχει πάθει ο Ερέρα, να ξέρει. Έλα, μωρέ. Θα το ένα μάτι, το ένα μάτι. Χαρά, προπονητή. Έχει πάει Πρέμερ, ήταν βοηθό σε top προπονητέ. Τώρα σε παρακαλώ, σε Πρέμερ Λίγκ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλά μάτσο από το κύριο. 4 ώρα παίζει ο Πάκο με τον Ατρόμητο. Ο Άρης παίζει 7 ώρα, έτσι την 3 του Νοέμβρη. Αλλά έχουμε και συναυλίες στην πόλη μα αυτό το μήνα. Και βεβαίως ξεκινούν από σήμερα στο Βεργίνα Θέατρο. Εκεί θα βρίσκεται η εκπληκτική Μελίνα Ασλανίδου. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Λατρεμένη φωνή, τρομερή, φοβερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα ανεβαίνει στην πόλη μας έχοντας τις αποσκευές της. Όλες τις μεγάλες επιτυχίες αλλά και το νέο της δίσκο ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για 6 παραστάσεις. Και όσοι ενδιαφέρεστε για να βρείτε εισιτήρια, θα απευθυνθείτε στο Regency Casino, στα Public. Και στο ticketservices.gr θα είναι τρομερή εμπειρία να πάτε να ξεδώσετε φίλες και φίλοι Μελίνα Ασλανίδου. Αλλά πρώτιστα έχουμε Σμαράγδα Μπασάκου. Ο νέος τρόπος για να απολαύσεις την πολύ συζητημένη σειρά House of Cards του Netflix είναι στη With Vision, φίλε, εκεί που με ακούς απ' έξω, αφού μπορείς να δεις όποτε θες εσύ και χωρίς διαφημίσεις όλους τους κύκλους της σειράς και με ελληνικούς υπότιτλους μέσα από το Netflix. Η Wind Vision είναι ο νέος τρόπος να απολαμβάνεις Netflix λοιπόν και με 4K Ultra High Definition. Πρωινό στα καντίνα Pit Stop θα κάνουμε μαζί με τον Κωνσταντίνο. Έτσι θα κάνουμε μια στάση. Παλαιού σταθμού 36, πόντου 56, οδό Λαγκαδά, στον κεντρικό δρόμο. Όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι για καφέ, για φαγητό, για πίτσα, για μπέργκερ, ό,τι τραβάει η ψυχούλα μας εύκολα, γρήγορα και άπεχτα. Έχω δύο μηνύματα που θέλω να διαβάσω πριν πάμε στις γραμμές. Είναι πολύ ωραία. Γρήγορα. Λοιπόν, καλημέρα, cool. Ο ένας λόγος λέει είναι για να υποτιμηθεί το πρωτάθλημα λόγω τιμωριών εκ των Αθηνών που το θέλουν. Ναι. Ο άλλος. Ένας άλλος λόγος είναι ότι δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι μας περιμένουν σε γωνία και θα δεις όταν κάνουμε επεισόδια εμείς θα τιμωρηθούμε με μεγαλύτερη ποινή. Μην κάνετε. Ναι.
Όλα τα έχουμε μελετήσει, λέει. Αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Να υποτιμήσω το πρωτάθλημα σου, λέει. Έλα, μωρέ, πίσω από τα πήραμε εμείς μείον. Αυτό λέει ο ΠΑΟΞΙΣ. Είμαι ΠΑΟΚ και δεν με απασχολεί η τιμωρία ούτε της ΑΕΚ ούτε του Ολυμπιακού. Τα γράφει αλλιώς, γιατί είμαι καλύτερη ομάδα και τους έχω συμφάπα ούτως ή αλλιώς. Θέλω να καταφέρω να τους τιμωρήσω, αν τους έχω από πάνω μου καμιά 8 βαθμούς, να καταφέρω να τους ρίξω και μείον 9, λέει. Και πρέπει στα μεταξύ σας παιχνίδια να υπερτερεί ο ΠΑΟΚ σε νίκες και τα λοιπά. Μέχρι ναι, στιγμής το έχει κάνει. Το έχει κάνει. Έχει πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε γεμάτο κέντρο, όχι ακριβώς γεμάτο, μία γραμμή καινή από ό,τι βλέπω. Ναι. 90-90-90 δικό σας. Πάμε. Έλα. Καλημέρα. 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 Τι κάνουμε, παιδιά, τα κουμπαράκια, κουμπαράκια. Έλα, εδώ είμαστε, να σε ακούσω για σένα, κουμπαράκια. Λοιπόν, πήρα αφορμή με 2-3 πριν, 2-3 τηλέφωνα στην προηγούμενη ώρα. Ναι, ναι. Τον φίλο που είπε για εκείνο το άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Ναι. Αριανός έξις ήταν, δεν θυμάμαι. Για Αριανός ήταν. Να ρωτήσουμε λοιπόν, να θα βάλει τα λεφτά από το 4-0 που πήρε από την ΑΕΚ αυτός, για να παίξει το 1-2. Α, δεν ξέρουμε, κύριε, αγαπητέ κύριε, δεν το γνωρίζουμε αυτό που λέτε. Αν δεν γνωρίζετε, κύριε Κουλιανέ, που ασχολείστε και με αυτό, ναι, 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 δείτε λίγο τα ασιατικά, τα μπουκάδικα, τι ακριβώς έγινε. Ναι. Ακριβώς αυτό, να τα ρίξουν μια ματιά και με... Πήραν φωτιά, ναι, και στη Μαλαισία και στην Ταϊλάνδη, λες. Το 4-0 πήρε φωτιά, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να το ελέγξει αυτό, δεν, ναι, δεν το λέω τώρα. Θα το τσεκάρουμε, μπορεί να λεχθεί. Κάτι άλλο. Ναι. Και τελευταίο, για να μην καθυστερώ. Το 0-2 πήρε φωτιά η Μαλαισία. Εντάξει, τώρα... Πήρε φωτιά η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη, Κωνσταντίνη, Καμπότζη και Βιετνάμ, ναι. Να πω λίγο τώρα για τα επεισόδια που γίνονται. Λοιπόν, έχει πάρει γραμμή, έχει πάρει χαμπάρι πλέον ο Μαρινάκης, ότι δεν τον παίρνει και θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Ναι. Και κοιτάει να φύγει light. Να, καταλαβες. Να άλλη μια εκδοχή. Υπάρχει διεκδοχή κατάσταση από πίσω. Ναι. Θα αρχίσει ο Ολυμπιακός, η φύλλα του Ολυμπιακού. Αυτά τα επεισόδια θα πει ο Μαρινάκης, εγώ δεν μπορώ με αυτές τις καταστάσεις. Και θα φύγει σαν πουλάκι. Τώρα τι πουλάκι είναι δεν ξέρω. Ναι. Είναι λίγο υπέρβαρο πουλάκι. Πάντως η πλειοψηφία των οπαδών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, φιλάθλων, ναι, δεν μασάει από επικοινωνιακά κόλπα και κλάματα. Δεν πείθεται. Δηλαδή δεν πείθεται ότι θα κάνει και ο καημένος Ολυμπιακός. Ναι, μπαίνει στο τρυπάκι θέλοντας και μη. Μπαίνει στο τρυπάκι. Αν και οι κατάπτυστοι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού θα έπρεπε να είναι διαφορετική. Η προσέγγιση τους πρέπει να είναι διαφορετική. Αφού κράσει τους και όχι όμοι με εμάς τους κλαψιάριδες εδώ πάνω τους. Τους βλάχους. Μα πιο πολύ κλάμα κάτω ακούω, Κωνσταντίνε. Ναι, πιο πολύ κλάμα κάτω. Δεν με ενδιαφέρει. Νικό, για τις τιμωρίες δεν με ενδιαφέρει. Ας τιμωρηθούν από μείον 3-6. Το πρωτάθλημα ξεκινάει κανονικά όπως είπε και ο προηγούμενος φίλος. Ας μην και εμένα με ξεκινήσαμε μείον 2 κύμα από πάνω. Εγώ βέβαια μπήκα να παίξω μες στο κήπεδο, έτσι. Ναι. Εγώ παίζω μες στο κήπεδο. Ισχύει αυτό, ισχύει. Ναι. Ούτε έκανα τίποτα, ούτε έφυγα, ούτε δεν συνέχισα. Για αυτή και βλέπουμε. Έγινε με την καλή μέρα. Γεια σου Κωνσταρή. Λοιπόν, πάντως αυτό που γίνεται, να εισχωρήσουν δεξιοί, αριστεροί, μαύροι, κίτρινοι, πράσινοι στους συνδέσμους και στις ομάδες και να λύνουν τα προβλήματά τους στα γήπεδα και οι ομάδες να την πληρώνουν, καλά να πάθουν οι ομάδες που δεν πρόσεξαν, που άφησαν να μπουν όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες και να χαθεί στην κερκίδα η ενιαία φωνή για την ομάδα. Ναι. Πάμε. Ναι, αλλά όταν έχεις πολύ λαό, αναγκαστικά θα έχεις και... Γιατί... Θα έχεις το λαό, δεν μπορεί να διαχωρίσεις. Πριν 30 χρόνια δεν είχες πολύ λαό. Δεν είχαμε τα ίδια πράγματα. Τι δηλαδή, η Τούμπα είχε 50.000 κόσμο. Ναι. Λίγο λαό είχες. Δηλαδή από τους 50.000 τότε ήτανε... Και οι 50.000 ήταν Έλληνες τότε, για πες μου. Δεν μου λέτε φίλε. Δηλαδή, γιατί τώρα εσύ το λες, μέσα στην Τούμπα έχει Αλβανούς, έχει Ρωσοπόντιους. Υπ' αυτά στα συνθήκα όπως είναι σήμερα, ναι, επιχούντας στην Τούμπα έπρεπε να γίνεται αιματοκύλισμα. Δεξί και κομμουνιστές, ναι, οξύνε το σκοτώνονται. Δεν γινόταν τίποτα τότε. Γιατί ήταν η Χούντα, γι' αυτό. Μάλλον, ναι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έπρεπε να γίνεται χαμός. Καλημέρα, καλημέρα. Μάλιστα. Ακούτε. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Πάω από Νεάπολη. Έλα. Επειδή είμαι κακαλάτος οπαδός, mm-hmm, όχι μόνο εγώ, όλοι οι οπαδοί μου. Είσαι κακαλάτος οπαδός. Είμαι οπαδοί μου, ναι, είμαι κακαλάτος οπαδός. Και έχω κακαλάτη ομάδα. Θέλω να μην αφαιρεθούν οι βαθμοί από τον Ολυμπιακό, ούτε από την ΑΕΚ, και την Κυριακή να παίξει και Κουλούρης και Γιαννούλης και Χατζησάιας. Γιατί ξέρω ότι είμαι ανώτερος από όλους. Και θέλω να πάρω το πρωτάθλημα άξια. Χωρίς να με λένε σουξουμούξι. Αυτά. Μ' αρέσει ο ΠΑΟΞΙΣ, έτσι κάπως αισθάνομαι κι εγώ. Ότι δεν θέλω να. Γι' αυτό είπα δεν θέλω μείωση. Άκου, τι λέει ένας έξι. Τι λέει ο έξι, ναι. Στο 1:40 έχει ένα βίντεο, φαίνεται πεντακάθαρο ο Πετροπόλεμος στον Γάβρο με τα ματ. Ναι, βέβαια, το αν τολμήσουν τα τσιράκια του Σαββίδη.
Α, του Σαββίδιου έξι πάλι. Παίζει ο Ολυμπιακός πάλι ο Σαββίδης και μέσα. Και κάνουν αβαβά και αυτά τα έκτροπα. Ναι. Μπαίνετε σε κάθε αγώνα και κάντε τα να πού. Τα εκτσίδες. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Μπας και πάρουν χαμπάρι. Ποιοι είναι οι χάρτινοι τελικά. Μάλιστα. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, κάνει επεισόδιο Ολυμπιακός πάλι ο Σαββίδης εμπλέκεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Άρα, αυτό δηλαδή κοιμούνται και ξυπνάνε με τον Σαββίδη στο προσκέβαλο. Επεισόδια στην κερκίδα. Ναι. Δακρυγόνα και ένας 35χρονος τραυματίας. Ναι. Για να δω πώς θα το κάνεις αβαβά Ρώση. Α, ο Σαββίδης πάλι. Ξέρω εσύ. Τι σχέση έχει ο Σαββίδης με τον Παναχαϊκό Ολυμπιακό. Θα τρελαθούμε τελώς, παιδιά. Τι βλέπετε, φιάλτες. Άκου τα μηνύματα που λέει από κάτω. Ναι. Τους καθάρισε στεγνά τους ανταγωνιστές του για τον τίτλο με MVP την ελληνική αστυνομία. Τόσο απλά. Μάλιστα. Στους αεξίδες τα γράφουν αυτά. Στους αεξίδες τα κάνανε. Τα επεισόδια ποιοι τα κάνανε. Αεξίδες γράφουν. Ναι, ναι, τα επεισόδια ποιοι τα κάνανε. Ποιος είναι 35χρονος τραυματίας, αστυνομικός. Προφανώς θα είχε κάποιον που θα. Εδώ, ναι. Σε εμάς. Όχι, όχι, στο παιχνίδι Παναχαϊκής Ολυμπιακού είναι αυτό. Μάλιστα, ναι. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλώς ναι. Λοιπόν, άδικα νομίζω που συζητάμε, επεισόδια στο Παναχαϊκή Ολυμπιακός, μείον 3 ο ΠΑΟΚ, τελειώσαμε. Α, μπράβο. Ναι. Να, αυτό λέει ουσιαστικά και ο φίλος εδώ πέρα, μας τρελάνει. Ναι. Γίνονται επεισόδια αλλού, λοιπόν, ΠΑΟΚ, φταίει και αυτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πω ότι εγώ σαν ΠΑΟΚ δεν θέλω καμία τιμωρία ούτε της ΑΕΚ, ούτε του Ολυμπιακού. Έτσι. Αυτοί που μιλάνε για φιλικό μεταξύ αντρομή του ΠΑΟΚ το Σάββατο, ας μας πούνε πώς επί 20 χρόνια και με πόσους δανεικούς πέραν πρωταθλήματα και παίζαν φιλικά. Έτσι. Αυτοί που μιλάνε για απαξίωση του πρωταθλήματος λόγω αφαίρεσης βαθμών. Βλέπει κύριο Σουζουνίδης, ας μας πει πως πήρε η ομάδα από το πρωτάθλημα πέρσι και ας μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος ξεκίνησε με μείον 2. Ακριβώς. Αυτό το προσπερνάνε, το δόνι δεδομένο. Λοιπόν, και λένε οι αεξίδες τώρα. Πάλι οι αεξίδες. Για το δόνι. Ναι. Δόνι, στην Τούμπα έπαιξες ανοιχτά 4-4-2 με 2 φόρ μέχρι ναι. το 80. Ναι. Που έβαγες το 2-0. Όχι μέχρι το 80, όχι μέχρι το 80. Ναι. Είχαμε 0-0 στο ημίχρονο με το 4-4-2 ναι. και με το που άλλαξε το σύστημα έβαγε τα γκολ. Τι ανοιχτά έπαιξε. Άτο που είναι αυτό. Έβγαλε στο 60. Όχι στο 60, με το που ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Μας τα είπε ο ίδιος. Τι είπε. Λες στο δεύτερο. Στη συνέδευξη τύπου. Ό,τι τι είπε. Συνέδευξη τύπου λέει στο δεύτερο ημίχρονο αναθεωρίζαμε ναι. και έβαλα λέει τον Καμπετσί πίσω να βοηθάει και στα χαφ. Ο Δόρης τα λέει αυτά. Έβαλε λοιπόν. Εξτρέμ τον Καμπετσί, ε. Όχι, πίσω από τον Μακέδο. Λένε έβαλε. Λοιπόν οι αεξίδες. Ναι. Θα παίξει έτσι φούλα ανοιχτά, πρέσει ψηλά έτσι να αναλώσει δυνάμεις ναι. με 4-4-2 με 2 center back μέτρια ναι. επάνω στα 2 center back. Τι φοβούνται μήπως τους κερδίσουν τα πιτσιρίκια. Ή θα πετάξει 5-4-1 σφιχτά. Ό,τι θέλει θα κάνει. Ναι. Λέει αυτή. Λένε οι αεξίδες. Α, οι αεξίδες, ναι. Ό,τι θέλει θα κάνει. Τι θα κάνει λέει αυτός ο Δόνης. Το πλάνο, άλλο πλάνο πάω ΚΑΕΚ και άλλο πλάνο πάω Παναθηναϊκός. Άλλο πλάνο λες εσύ. Φυσικά. Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Αυτό είναι. Αυτό λένε αυτοί. Ναι, αλλά άλλη δυναμική του ΠΑΟΚ και άλλη της ΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, ναι. ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι. Ποιος είναι η ΑΕΚ. Η καλύτερη ομάδα παίζει τετράδα στην άμυνα ψηλά και με τον ήθελε πρέσινγκ ο Δόνης αγόρι. Ήθελε να πρεσάρει ψηλά. Σου λέει. Ναι, ναι. Η δυναμική του ΠΑΟΚ είναι άμα μόνο τον πρεσάρω ψηλά να κάνει το λάθος. Το λάθος. Αυτό ήθελε τον. Την πάτησε όμως. Την πάτησε. Πάμε κόσμο. Καλημέρα. Τα βρήκαμε. Ναι. Καλημέρα. Έλα φίλε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω κάποια παραπονάκια. Βεβαίως, όλα τα ακούμε, ναι. Άκουγα. Ωραία. Η ένταση ξεκίνησε λίγο μετά την έλεξη αξίδες της επανάληψης, όταν ξεκίνησαν οι συμπλοκές ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού με την αστυνομία. Για να σε εδώ, λέει Σαββίδη, θα τιμωρήσουν οι εφέτες τα έκτροπα του συνεταίρου σου. Ναι. Έλα, φίλε, για να μας κάνετε παράπονο, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Να μας πεις. Έλα. Λοιπόν, σας ακούω εδώ και λίγο καιρό και τους δυο μαζί. Σας προβληματίζει, ρε παιδιά, ότι σας παίρνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι τηλέφωνο. Ας πούμε, πρώτα θα βγει ο αεξής, μετά θα βγει η κυρία Δώρα, μετά θα βγει ο Μάνος. Δεν μπορούμε να σας πάρει κάποιος άλλος τηλέφωνο. Ναι. Αυτό δεν σας προβληματίζει καθόλου. Όχι. Εννοείς ότι παίρνουν σειρά πρώτοι αυτοί, προφανώς. Δεν, πώς γίνεται αυτό, δεν το ξέρω. Γιατί εγώ παίρνω τηλέφωνο και ναι. δεν μπορώ να πιάσω. Φίλε, αυτή τη στιγμή γίνεται χαμό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Προφανώς έχουν πάρει το κολλάι. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ζήγκα το κέντρο τώρα που μιλάμε, έτσι. Όπως σχεδόν όλοι. Είναι ζήγκα το κέντρο. Μάλλον είναι πιο επίμονη. Ναι. Γίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ναι. Νικόλα, εσύ. Ναι. Έχεις καταντήσει νούμερο 2 Μήνος. Μήνος. Το ΠΑΟΚ, άμα βάλεις μια εκπομπή, πόσες φορές το λες, ναι. πρέπει να είναι περισσότερες από το μήνο. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης, και η λέξη Σαββίδης, ε. Ναι. ΠΑΟΚ και Σαββίδης, δεν έχεις να πεις κάτι άλλο, ΠΑΟΚ και Σαββίδης. Ναι. Και έχω να πω κι άλλα, αλλά δεν ξέρω, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτά. Τα πάντα. Τι να απαντήσουμε, για το τηλέφωνο τι να το πω. Και για το ΠΑΟΚ Σαββίδης προφανώς ακούει μόνο αυτά που το βολεύουν. Καμία σχέση. Και ξεφωνητό. Και ξεφωνητό. Και κριτική. Το κατάλαβα. Και κριτική. Όλα γίνονται όπως αρμόζουν. Απλά εσύ είσαι Ηρακλής, είσαι χαλασμένος με τον Σαββίδη και ακούς μόνο Σαββίδη στα αυτά. Ένα λεπτό. Ναι. Γιατί είναι χαλασμένος με τον Σαββίδη να το δημοσιοποιήσεις. Γιατί να είμαι χαλασμένος με τον Σαββίδη. Ναι. Εσείς ανεβάστε πάνω, όχι εγώ. Να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή είμαι επαγγελματίας. Ναι. Επειδή είμαι επαγγελματίας και σέβομαι τους επαγγελματίες. Ναι. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην πόλη μας. Ναι.
Εντάξει, άσχετο με τον ΠΑΟΚ και τον Ιράκ. Ναι. Έχει προσφέρει δουλειά και σε φίλους μου. Εντάξει. Ωραίο αυτό. Το Μακεδονία Παλάς. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω κακά λέξη για αυτόν τον άνθρωπο σαν επαγγελματία. Ναι. Τώρα το τι κάνει με τον ΠΑΟΚ και αυτά, δικό του θέμα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Okay. Άλλο κομμάτι είναι. Ναι. Σαν επαγγελματία όμως σαν άνθρωπο. Το σέβομαι απεριόριστα γιατί είναι ο άνθρωπος έχει προσφέρει δουλειά σε πολύ κόσμο. Ωραία, και εγώ τον σέβομαι απεριόριστα γιατί βοηθήσει και την ομάδα μου. Άμα θες να το πάρει. Ένα ακόμα αυτό. Έτσι ακριβώς. Ο Κουλιανός. Και βοηθάει και πολλούς τους ανθρώπους μας, όπως είπες και εσύ. Ναι, ένα ακόμα Κουλιανός. Ναι. Τέλος. Ωραία. Έγινε, ένα ακόμα Κουλιανός. Ναι. Καλημέρα, επόμενος. Επόμενος, ναι. Καλά. Ραπτοπούλε. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, ξανακάνει. Για ΑΕΚ τρώει ακόμα μείον 3 δικαίως. Έτσι. Ναι. Πάμε στους μείον 6. Ναι. Τελειώνει το πρωτάθλημα 63 ο ΠΑΟΚ, 62 η ΑΕΚ. Γίνει κλαμμένος ο Λουτσέσκου να πει ότι η ΑΕΚ του πήρε στο χορτάρι. Πολύ υποθετικό σενάριο ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, αν γίνει, υποθετικό. Πολύ υποθετικό, φυσικά υποθετικό. Ναι. Γιατί, έχεις με 3 ο ΠΑΟΚ, 62 η ΑΕΚ, με μείον 6 η ΑΕΚ ρε φίλε. Γιατί μείον 6, μείον 3 δεν έχεις. Και ΑΕΚ θα ξανακάνει το επεισόδιο. Α, θα ξανακάνει, μπορεί να κάνω κι εγώ. Α, σου λέω. Όχι ρε παιδί μου, δεν κάνεις επεισόδιο. Έχω, και εγώ ξεκινούσα με μείον 2, άμα θες να το πάμε έτσι. Ωραία, γι' αυτό σε βάζω. Μισό λεπτό ρε Νικό, γι' αυτό σε βάζω μείον 6 ΑΕΚ, μείον 9 η ΑΕΚ. Μείον 9 η ΑΕΚ, ναι. Αλλά στο τέλος, πάει 63 ο ΠΑΟΚ. 61. Αν γίνει αυτό το σενάριο λοιπόν ναι, το Μάιο, ναι, θα ακούσουμε τον Λουτσέσκου να δούμε τι θα μας πει. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να απαντήσουμε εμείς για τον Λουτσέσκου δηλαδή τώρα, δηλαδή δεν έχει νόημα. Ωραία. Καλημέρα. Τι θα πει όμως, ε. Να δούμε, ναι. Αν και δεν μπορεί να γίνει, αλλά τέλος πάντων, ναι. Ναι, άρα πρέπει να διαφορά. Ναι, αλλά βάζει. Διαφορά πιο μεγάλη. Θα την κάνουμε διαφορά, αλλά βάζει πολλή υπόθεση μέσα ο φίλος. Βάζει 3 σενάρια. Ωραίο το σενάριο στη ζωή. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς ο να. Ένα πράγμα να ξέρετε. Θα δώσουμε και βαθμούς στα φιλαράκια. Θα έχουμε 10 βαθμούς διαφορά. Και όσα μείον έχουμε θα τους τα επιστρέψουμε. Άντε τώρα εκεί πέρα. Μάλιστα. Εσύ θες βαθμούς, να φάει μείον 3 ο Ολυμπιακός. Εγώ να πάει. Αλλά θα τους επιστρέψουμε τους βαθμούς. Ό,τι λέει ο κανονισμός που μας το χτυπούσανε στα μούτρα. Ναι βέβαια, αυτό το έλεγαν. Βέβαια. Μας χτυπούσανε στα μούτρα, αλλά εμείς θα τους επιστρέψουμε. Αγωνιστικά θα τους επιστρέψουμε. Μάλιστα. Τι να συζητήσουμε τώρα. Έχουμε καλύτερη ομάδα και δεν φοβόμαστε τίποτα. Αυτοί βάζαν τρικλοποδιές, όχι εμείς αυτούς. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν θέλουμε να φάνε καμπάνες. Πάντως αυτό που είπε το πρώτο τηλεφώνημα ο Καστοριανός, ότι αυτοί οι δύο που θα χρησιμοποιήσουν τους λαούς τους για άλοθη. Ναι, ναι, ήταν είναι πολύ καλό μήνυμα. Πολύ εύστοχο. Και μου στέλνει μήνυμα και λέει: όταν έκλειγαν οι παπατζίδες πέρσι, έτσι κλαίμε και εμείς φέτος. Συνεπώς του Μπεκί, ας ψάξουμε ευθύνες στις ΠΑΕ μας. Λέει ο Νικόλας. Καλημέρα στον επόμενο, παιδιά, λίγο γρήγορα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Ναι, ναι, εσείς. Κυτροχορτασμένος Ερυθρόλευκος. Για πες μας, γιατί έκανες επεισόδιο αγόρι μου με την Παναχαϊκή. Να πω πρώτα μισό λεπτό αυτά που θέλω εγώ και μετά ό,τι ακριβώς θέλετε. Εντάξει, άντε, πάμε. Καταρχήν, αυτή η κολόνια και αυτή η βεντέτα με την αστυνομία στον Ολυμπιακό κρατάει 2-3 χρόνια. Ξεκίνησε από λόγο, λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς αυτό είναι. Μάλιστα. Ο μοναδικός εχθρός του Ολυμπιακού αυτή την εποχή είναι το καθεστώς που μας κυβερνά αυτή τη στιγμή. Οι υπόλοιποι είναι αντίπαλοι. Και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, εχθρός είναι αυτός όπως και εμείς για αυτούς και αυτοί για μας, να το ξέρετε. Ναι. Και έρχονται επιλεκτικά, προκαλούν. Αυτό δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει θωρακίσει κατά κάποιο τρόπο το οπαδικό του κίνημα. Αυτό να το ξέρετε. Ναι. Απλώς προκαλούν και είναι συγκεκριμένα άτομα. Άρα υπάρχει σχέδιο από το ΣΥΡΙΖΑ, λες, το οποίο δεν υιοθετούμε εμείς. Βεβαίως. Ότι ας πούμε ελάτε κάτω του μπαγκιά γιατί είναι αντίθετη πολιτικά μαζί μας. Γιατί γνωρίζω ότι κάποια άτομα για να πάρουν μετάδυση και απόσπαση, τώρα βέβαια ξεκατηνιάζουμε λίγο την αστυνομία, δεν θα πρέπει, αλλά δυστυχώς γίνονται αυτά τα πράγματα, να το ξέρετε. Ναι. Ότι στο βωμό του να πάρουν κάποια αποσπάσεις και μεταθέσεις, να πάρουν στα σπίτια τους, αναγκάζονται και μετέχουν σε τέτοιες δημιουργίες. Αυτό να το γνωρίζετε. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Δεν είπε και τίποτα, ήθελα να πει κι άλλο ο Ολυμπιακός. Η κοινή γνώμη λέει αυτό των οπαδών και φίλων του Ολυμπιακού. Εγώ πάντως τους φίλους του Ολυμπιακού θέλω να τους δω όταν πεινάνε, γιατί ήταν χορτασμένοι. Όπως είπε τίτλο χορτασμένος, άμα είσαι χορτασμένος δεν κάνεις φασαρίες. Να σε δω όταν θα πεινάσεις πώς θα συμπεριφερθείς. Good. Δεν είναι Κωνσταντίνε μου. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς εγώ. Λοιπόν, Νίκο και Κώστα. Ναι. Από το Ρόκαστρο κατεβαίνω και έφτασα κέντρο σχεδόν για να σου τέλος πάντων. Και εγώ ήθελα να πω ότι το έκαναν οι ίδιοι Ολυμπιακοί, επίτηδες θα κάνουν για άλλωθι, για να έχουν τη δικαιολογία, γιατί δεν έχουν ομάδα και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ και να τιμωρούνται. Άρα τους έβαλε ο χοντρός μας, υποθέτει. Αυτό και τους βάζουν αυτοί ακριβώς για να κάνουν επεισόδια και να λένε αργότερα να γράψουν στις φυλάδες τους ότι φταίει ο ΠΑΟΚ και το κατεστημένο, δεν το καταλάβατε. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να πω και τον Κώστα και ακόμα, αν επιτρέπετε, για το φίλο τον Καμάνι, τον Κουφέρ.
Ήταν εκπαιδευτής μου στρατονομία στην Αθήνα, στο Παπάγου, στο Κέφα. Ο Καμάνης που έχει τον box. Ο Καμάνης, ναι, πήγε μάγος. Ο Καμάνης πάει ο Δερμιτζάκης εκεί και κάνει box. Λοιπόν, να σου πω τι έκανε ο Καμάνης. Κάποτε όταν πήγαινε ο σύλλεκτος στο αυτό, ήταν ο Κωνσταντίνου, ο αδερφός του Κωνσταντίνου Ροφυλάκα, ήταν μπουξέρ και εκπαιδευτής μας. Ο Βασίλης ανέβηκε στο ρίγκ, ακούς, ναι, ανέβηκε στο ρίγκ ο Καμάνης και τον έκανε μπλε μαρί στο ξύλο, να πούμε. Για πότε τον κατέβασε ο Κωνσταντίνου κάτω και από τότε έγινε εκπαιδευτής, ας πούμε, και έμεινε εκεί πέρα στο Κέφα. Ο Καμάνης έδιρε τον Κωνσταντίνου. Πώς? Ο Καμάνης έδιρε τον Κωνσταντίνου. Έδιρε τον Κωνσταντίνου, τον έκανε μπλε μαρί, να πούμε. Στο ρίγκ απάνω. Στο ρίγκ, ναι, ναι, γιατί ήξερε, ήταν μποξέρ ο Καμάνης, να πούμε. Ο Καμάνης, ναι, μου είπε ο Δερμιτζάκης ότι κάνει πολύ καλή δουλειά στον box. Ήταν πολύ καλός. Εάν το δεις, πες του, να πούμε, ένας, ήταν εκπαιδευτής μου, δηλαδή ήταν πιο παλιό σειρά. Πόσο χρόνο είναι ο Καμάνης τώρα? Ο Καμάνης ήταν, εγώ είμαι 55, αυτός πρέπει να είναι στα 56-57. Α, είναι καλός, ωραία. Καλός είναι, καλός. Έτσι μου λες. Καλημέρα, λοιπόν, Δεκούλη, είναι σε καλά. Βρε, τι άλλο θα ακούσουμε, λέει, ξαφνικά τους πήραξες, λέει, που λες όλη μέρα πάω, λες και δήλωσες άλλη ομάδα, λέει, πρώτη φορά, λέει, ακούει ραδιόφωνο, λέει, τόσα χρόνια, δεν σε έχει ξανακούσει. Λέει, ο φίλος που, για σχολιάζω, ο φίλος του Ηρακλειδέα, τον πήραξε που λέμε για τον Σαββίδη. Ναι. Έτσι, πάμε, καλημέρα, επόμενος. Πάοκ, πάοκ. Έλα, φίλε. Πάοκ. Χαίρετε. Ναι. Καλώς. Ελπιδοφόρος από Μουδανιά. Χρόνια πολλά, λοιπόν, ρε! Τι είναι, λέει? Να είστε καλά. Ελπιδοφόρος, να γιορτάζω. Έλα, βρε, με γνώρισες, βρε, Ρατόπουλε, που θα μου λες ότι έχω μεγάλη μπάκα από τα Μουδανιά. Ναι, ρε, φίλε. Τέλος πάντων. Όχι, τατουάζει την κοιλιά ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Πρέπει να ρωτήσω κάμια ερώτηση στους συνοπαδούς μου. Ναι. Δηλαδή, αν τιμωρηθεί, αν δεν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός με βαθμούς, και αν πάρει η άξιση του βαθμού πίσω, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν θα το πάρει άξιση το πρωτάθλημα. Ναι. Κωνσταντίνε, θα το πάρει ή όχι? Το άξια, φίλε, είναι ο πρωταθλητής, πολλούς παραμέτρους παίρνουμε, δηλαδή την μπάλα που έπαιξε, ναι, το ρόστερ που έχει, ναι, την τακτική που ακολούθησε, ναι, τη διαιτησία που είχε, την αστυνομία που είχε, τους εφέτες που είχε, τον κόσμο που είχε, τον πρόεδρο που είχε, τους ρεπόρτερ που είχε, όλη η κοινωνία παίζει μπάλα. Εγώ ξέρεις, κατάλαβα, Κωνσταντίνε μου. Ο ποδοσφαιριστής πια δεν είναι τόσο πρωταγωνιστής. Δεν είναι, ναι, ξέρεις, ναι, έχω καταλάβει. Ναι. Ότι τελικά ο Λάρισας είναι ένα, τους πονάει, ρε φίλε, και τους γλεντάει. Έτσι, μας, Λάρισας είναι ένα. Για να μην λέω όλη ώρα ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Λάρισας είναι ένα, τους γλεντάει και τους πονάει. Όχι. Ναι. Τους πονάει και τους γλεντάει, όπως ναι, λες, ναι, διότι μπήκε στη φιλοσοφία τους. Ναι, στα χωράφια τους. Με πήγε τα χρήματα που είχαν αυτοί και τώρα τα έχει και ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο στα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία 100 χρόνια να πουλάει τσαμπουκά. Όχι βλαχομαγιά όμως. Πρόσεξε με. Και το άλλο που θέλω να πω είναι. Δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Όχι, ναι. Όχι βλαχομαγιά να πούμε. Ναι. Κανονικά. Στην πράξη, μάγκα είμαι. Ναι. Έχω λεφτά. Ναι, αυτό του πονάει. Ναι, ναι. Αυτό το είναι επικίνδυνο για αυτού. Πάντως, για να πείτε το πρωτάθλημα, και εγώ είμαι σύμφωνος με τον φίλο τον Μπάρε εδώ που έστειλε μήνυμα. Τελευταίες τρεις αγωνιστικές πρέπει να έχει τουλάχιστον συν 10 ο πάω από του άλλου. Δεν θα το αφήσουν. Επικοινωνιακά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Φτάσαμε σιγά σιγά προς το φινάλε, αλλά ακούστε μια καταπληκτική προσφορά που μας ενδιαφέρει όλους. Το iPhone XR με την πιο προηγμένη οθόνη LCD, τη Liquid Retina 6,1 ιντσών, το προηγμένο Face ID με ένα επανεστατικό σύστημα κάμερας, είναι πραγματικά εκθαβωτικό και είναι εδώ. Αποκτήστε το λοιπόν σήμερα, το νέο iPhone XR από ένα κατάστημα Wind. Μέχρι και 650 ευρώ φθηνότερα με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωσης κινητών Bring to Save, επιστρέφοντας το παλιό σου iPhone έως και 48 άτοκες δόσεις. iPhone XR λοιπόν, μπορεί να το βρείτε ήδη στα καταστήματα Wind και εμείς ήδη θα έπρεπε να είμαστε αμφευγάτη. Θανάση Καζαμπάκα, να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθεια και την αρρωγή σου. Μείνετε εδώ στο Μετρόπολης. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, Πέννη Σκυτάλη για δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Λίγο μετά τις 10, Γιώργος Ζαΐρης μαζί με Γιάννη Πάγκο θα έχουν πολύ πλάκα σίγουρα. Και στις 12 ενημέρωση Σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Εμείς τα λέμε το απόγευμα λίγο μετά τις 6 με το Κωσί το μεσημεράκι. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.